Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε και σήμερα συντονισμένοι στην τηλεοπτική μας παρέα. Ημέρα 5η, 25 του Φλεβάρη. Φτάνουμε στο τέλος και αυτού του μήνα, σιγά σιγά. Περνάνε οι μέρες, περνάνε γρήγορα. Έρχεται και άνοιξη, έτσι και ο καιρός μας το υπενθυμίζει αυτό. Και θα είμαστε εδώ όπως κάνουμε καθημερινά, κοντά σας, παρέα σας, μέχρι τις 5 περίπου, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα, με διάφορα θέματα έτσι που θα δούμε και θα συζητήσουμε και θα θίξουμε στην εκπομπή, περιμένοντας πάντοτε φυσικά τη δική σας συμμετοχή. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, είναι απλοί, τους βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης και τους υπενθυμίζω. 6970-4247-82 για τα γραπτά σας μηνύματα. 2651-0-68-541-68-542 για τις τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Στέλνετε τα email σας στο email της εκπομπής oraepiru@gmail.com. Ενώ μας βλέπετε, επικοινωνείτε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας και στη σελίδα μας στο Facebook, η ώρα της Επίρου με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί λέω ότι μας βλέπετε, γιατί βλέπετε μέσω live streaming την εκπομπή μας, όπως και στη σελίδα του σταθμού, στο Epirus TV1. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή. Και θα έρθουμε να δούμε έτσι και θέματα που αφορούν την περιοχή σε πολύ πολύ λίγο και με τα κρούσματα να απασχολούν ιδιαιτέρως. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας βρίσκεται από χθες το βράδυ στην περιοχή. Μάλιστα, η πρώτη του επαφή ήταν με τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, τον κύριο Ελισάφ, και είχαν σύσκεψη για το ζήτημα. Στόχος όλων, όπως είπαν, είναι ο περιορισμός της διασποράς του ιού και όχι νέα επιπρόσθετα μέτρα που μπορούν έτσι να πληγώνουν και να πληγώσουν και την οικονομία. Το ζητούμενο είναι αυτό και κανείς δεν θέλει να μπει στο δίλημα νέα μέτρα έτσι κλπ. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια. Τα βλέπετε πάντοτε, εννοείται, ενημερώνεστε και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας, όπου αναλυτικά εκεί βλέπετε όλη την ειδησιογραφία της ημέρας, όλα τα θέματα. Εμείς εδώ, έτσι, έχουμε τη θεματολογία μας, πιάνουμε τα κεντρικά ζητήματα, τα κεντρικά θέματα, μαζί και με άλλα θέματα φυσικά που επιλέγουμε να αναδείξουμε μέσω της εκπομπής, όμως έτσι την τρέχουσα ειδησιογραφία, την τρέχουσα επικαιρότητα, τη βλέπετε και μέσα από τα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε να ξεκινήσουμε αρχικά με τα πρωτοσέλιδα και ερχόμαστε. Με την καθημερινή ξεκινάμε. Θυσία στο βωμό του lockdown η μείωση προκαταβολής φόρου, αλλαγή στρατηγικής λόγω έλλειψης δημοσιονομικού χώρου. Οι εμβολιασμένοι ηλικιωμένοι Ισπανοί επιστρέφουν στα θέατρα. Είναι μια κοινωνική ομάδα που από την αρχή της πανδημίας ήταν ευάλωτη στον κορονοϊό. Πρωτοβουλίες όπως η επίσκεψη στο θέατρο για δεκάδες ηλικιωμένους της Ισπανίας που έκαναν τη δεύτερη δόση του εμβολίου ή οι εβδομαδιαίες διαδικτυακές συναντήσεις της ομάδας 7-Eleven και του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Γουλανδρή δεν μπορεί παρά να μας γεμίζουν αισιοδοξία. Οι Έλληνες κόβουν το τσιγάρο κάτω από 25% οι καπνιστές. Πολύ πολύ σημαντικό και έχουμε μεγάλη μείωση των καπνιστών τα τελευταία 10 χρόνια. Όπως επίσης παρατηρείται, σημαντική μείωση των καπνιστών και τον τελευταίο ένα χρόνο λόγω πανδημίας. Ο Ερντογάν αλλάζει και το όνομα του Αιγαίου, το αποκάλεσε θάλασσα των νησιών. Κώστας Μπακογιάννης, ο δολοφόνος να μείνει δολοφόνος και μόνον, συνεχίζει την απεργία πείνας. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, εν έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας της ζωής του. Ο κατάδικος της 17 Νοέμβρη έχει μετακινηθεί στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα, ξανά στον Κορυδαλό και στις αγροτικές Βόλου, από όπου επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζητά από την πολιτεία να αναθεωρήσει τη στάση της έναντι του αιτήματός του. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο των νέων. Συνταξιούχοι, γιατί θα πάρουν αναδρομικά και αυξήσεις οι 2.000 τυχεροί του Απριλίου. Τι αποκαλύπτει έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλάζουν Μάρτιο οι αντικειμενικές, ενώ τροποποιείται τον Απρίλιο ένφια. Ο κύβος ερήφθη για την εξομοίωση της εμπορικής τιμής των ακινήτων με τις αντικειμενικές. Πόσο και γιατί θα μειωθεί ο φόρος ακινήτων για να απορροφήσει τις αναπροσαρμογές.
τι συνεπάγονται οι αλλαγές για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων. 20 νέες καταγγελίες στη σκιά της υπόθεσης Λιγνάδη. Τι περιλαμβάνουν οι φάκελοι που κατέθεσε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών στον Εισαγγελέα. Στην ανακρίτρια σήμερα ο πρώην Διευθυντής του Εθνικού, ξεκαθάρισμα λογαριασμών στη Βουλή, σήμα στήριξης από Μητσοτάκη στην Υπουργό Πολιτισμού. Έγγραφο συρρήγου στα πανεπιστήμια, υλοποιήστε τις αποφάσεις για τη φύλαξη, ζητείτε ετοιμότητα εντός τετραμήνου. Κορονοϊός, πώς ασθένησαν 70 τρόφιμοι της κλινικής, τα ερωτήματα και απαντήσεις, Κοτανίδου, παράθυρο για Πάσχα στα χωριά. Για να δούμε. Πάμε να δούμε η Αυγή τι λέει στο δικό της πρωτοσέλιδο. Ο Μητσοτάκης έλαβε την πολιτική ευθύνη, μήνυμα προς τους υπουργούς, παραμονή της συζήτησης στη Βουλή, να στηρίξουν τη Μενδών για την υπόθεση Λιγνάδη. Θυμηθείτε πόσο σας έχει βοηθήσει. Επιχείρηση φρένου στις φωνές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ζητούν παραίτηση της υπουργού. ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε όλα όσα λέγαμε τόσες ημέρες για την ευθύνη του στη συγκάλυψη, καθώς και ότι η Μενδών λειτουργούσε υπό τις οδηγίες του. Επιχειρήσεις, προϋπόθεση για ένταξη στο μηχανισμό μειωμένος τζίρος. Για τον Κουφοντίνα, ψήφισμα και νέες φωνές, παρέμβαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, το κράτος δικαίου ισχύει για όλους. Στην εφημερίδα των συντακτών, ο εργολάβος τα παίρνει όλα. Μπαξές εξυπηρέτηση συμφερόντων το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι ανάδοχοι των δημόσιων έργων θα επιβλέπονται από ιδιώτες της επιλογής τους. Μητσοτάκης όπως Θάτσερ, χιλιάδες φωνές για τον Κουφοντίνα. Στο κενό πέφτουν οι εκκλήσεις θεσμικών και πολιτικών εκπροσώπων. Στα κεφάλια των διαδηλωτών πέφτει καταστολή. Ερντογάν επιστρέφει στο παλιό κεφάλαιο των ρητορικών επιθέσεων. Ρίζοσπάστης, έγκλημα διαρκείας είναι επέκταση της χωματερής στη Φυλή από κυβέρνηση και περιφέρεια. Συγκέντρωση χθες από σωματεία και φορείς στην περιφέρεια, όπου συζητιόταν η δημιουργία ενός τρίτου χιτά πάνω στην υφιστάμενη χωματερή. Κατακραυγή για τα σχέδια της σημερινής και της προηγούμενης διοίκησης που δηλητηριάζουν τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Αγωνιστική υποδοχή στους Αμερικανοατοικούς, να μην γίνει η Αλεξανδρούπολη νατοϊκό ορμητήριο πολέμου. Κουκουέ και ΚΝΕ καλούν το λαό σε νέα συγκέντρωση σήμερα στο Δημαρχείο. Ναυτεργάτες συνεχίζουν αποφασιστικά για τρίτη μέρα την απεργία τους. Στον Ελεύθερο Τύπο, το σχέδιο για μείωση του έμφυα, εξομοίωση εμπορικών και αντικειμενικών τιμών, για πρώτη φορά αντικειμενικές σε 7.000 περιοχές, μεσοσταθμική ελάφρυνση 8% για τους ιδιοκτήτες. Σήμερα η απολογία Λιγνάδη, 4 καταγγελίες για βιασμό. Τσαρούχας, 20 φακέλους με καταγγελίες κατέθεση στον εισαγγελέα. Δανδουλάκη, πόμνημα στο ΣΕΙ για καταγγελθέντα ηθοποιό. Αποκλειστικό, η χνηλάτιση κρουσμάτων με κινητό τηλέφωνο, έτοιμη για ενεργοποίηση μέσα στο Μάρτιο η εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πώς θα ειδοποιούνται οι πολίτες αν εκτεθούν στον κορονοϊό. Κλειστό το εμπόριο έως καθαρά Δευτέρα, στο 90% η πληρότητα μεθ στην Αθήνα. Δεν είχε εμβολιαστεί κανένας εργαζόμενος στον Νίκο Ευγυρία στο Περιστέρι. Τι αλλάζει σε διαζύγια και συνεπιμέλεια τέκνων. Και ψηφιακή ταυτότητα για τα ζώα συντροφιάς. Δημιουργείται εθνικό μητρό στο οποίο θα καταγράφουν όλα τα στοιχεία. Ηλεκτρονικό βιβλιάριο με όλο το ιστορικό υγείας, εθνική γραμμή καταγγελιών για κακοποίηση και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δήμων για τα δέσποτα. Ελπίζω να μην μείνει μόνο στα λόγια, να γίνει και γρήγορα πράξη. Να μην μείνουμε μόνο στις εξαγγελίες. Να δημιουργηθεί άμεσα και να τρέξει γρήγορα. Θα κλείσω με την αυτεμπορική. Πίεση για πτωχευτικό και αντικειμενικές αξίες, παρά τις συστάσεις της Κομισιόν, είναι ανοιχτή η νέα αναβολή στις αλλαγές των τιμών ζώνης, παράταση στο lockdown και στην αβεβαιότητα υψηλή αριθμή κρουσμάτων στην Αττική, βελτίωση υπηρεσιών περιαγωγής για τουρίστες, για ξέπλυμα 8.315 υποθέσεις φόρου διαφυγής, αφορούν την περίοδο του 16 έως το 20, μηνιαία αναστολή καταβολής δόσεων, ασφαλιστικές οφειλές. Στη Βουλή κόντρα για το δημόσιο διάλογο.
Ρωσία-Δύση, επιστρέφει η ατμόσφαιρα του ψυχρού πολέμου. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, σε ό,τι αφορά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πριν υποδεχτώ τον επόμενο καλεσμένο μου, πάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες, έτσι, και να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ο Χρήστος Ταραντήλης, νωρίτερα σε δηλώσεις του. Σήμερα τα ξημερώματα έγινε μια επίθεση στα γραφεία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, του κυρίου Αμυρά, και Γιαννιώτη βουλευτή, στο πολιτικό του γραφείο στα Ιωάννινα. Όπως ο ίδιος γράφει στο προσωπικό του ιστολόγιο, στην προσωπική του σελίδα, σήμερα τα ξημερώματα κάποιοι που αυτοαποκαλούνται αγωνιστές, αλλά στην πραγματικότητα είναι φασίστες, διέριξαν το πολιτικό μου γραφείο στα Ιωάννινα, προκάλεσαν βανδαλισμούς και έγραψαν συνθήματα υπέρ του καταδικασμένου σε ισόβια Δημήτρη Κουφοντίνα. Η δημοκρατία δεν φοβάται τις επιθέσεις των υποστηρικτών της τρομοκρατίας. Το κράτος δικαίου δεν εκβιάζεται από όσους χρησιμοποιούν βία. Σιγά μη φοβηθούμε τους τραμπούκους. Έγιναν ζημιές σε όλους τους χώρους του γραφείου. Και όπως αναφέρει ο κύριος Αμυράς, από τη μανία, λέει, δεν γλίτωσε ούτε το ποδήλατό του. Δεν γλίτωσαν ούτε τα λάστιχα του ποδηλάτου του. Σχετική ανακοίνωση έχει βγει και από την, και από το Δήμο Ιωαννιτών. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που καταδικάζουν αυτές τις ενέργειες. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και το θέμα αυτό. Να σας πω τώρα ότι τα κρούσματα εξακολουθούν και ανησυχούν. Ανησυχούν άπαντες, ανησυχούν τους ανθρώπους στα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς. Βλέπουμε πως υπάρχει μία ενδοοικογενειακή διασπορά από κρούσματα που αρχικά έτσι εντοπίζονται σε σχολεία και μετά μεταφέρονται λόγω των παιδιών μέσα στα οικογενειακά περιβάλλοντα. Δυστυχώς έχουμε παιδάκια που νοσηλεύονται με COVID-19 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μιλάμε για ένα βρέφος μόλις 8 μηνών που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό και έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστημιακό. Την είδηση μεταφέρει και η συνάδελφος Βάσος Κουλικά μέσω του Epirus Post. Επίσης υπάρχει και παιδάκι 4 ετών από γειτονική περιοχή που και αυτό νοσηλεύεται από την περιοχή της Λευκάδας, έτσι, για να είμαι πιο ακριβής. Νοσηλεύεται, έχει μεταφερθεί, έχει διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό και νοσηλεύεται εκεί. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα κρούσματα στα σχολεία. Υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος σήμερα σχολείων και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες άρταστες πρωτείας με κλειστά σχολεία. Και το θέμα θα συζητήσουμε και θα ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε να συζητάμε ευθύς αμέσως. Θα το δούμε με την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ιωαννίνων. Ο πρόεδρός της, ο κύριος Στόκας, είναι μαζί μας για να δούμε όλα αυτά που απασχολούν εκπαιδευτικούς και γονείς. Καλησπέρα σας, κύριε Τόκα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας και τα λέμε για ακόμη μία φορά, επειδή ζητάτε μέτρα, να πάρθουν μέτρα που θα είναι και μέτρα τα οποία θα προστατέψουν στην ουσία τους, στην πραγματικότητα, τα παιδιά σας, αλλά και εσάς τους ίδιους, στα σχολεία. Εδώ και τώρα μέτρα, λοιπόν, ζητάει η Ένωση. Βέβαια. Κοιτάξτε, βλέπουμε αυτό, ότι τις τελευταίες μέρες αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα στα σχολεία. Έχουμε σχολεία που κλείνουν και καταντάει η κατάσταση ένα μαρτύριο σταγόνας. Δηλαδή, περιμένει ο καθένας πότε θα του έρθει η σειρά να νοσήσει. Γιατί δεν έχουν πάρθει, το λέμε, το ξαναλέμε, τα μέτρα αυτά που θα έπρεπε να πάρθουν. Με πρώτο και κύριο την αραίωση των παιδιών, γιατί όσο και να το προσπαθείς, όσο αντισηπτικά και να βάζεις, όσο καλά να αερίζεις τα κτίρια και τα σχολεία, εάν τα παιδιά δεν έχουν μια στοιχειώδη απόσταση το ένα από το άλλο μέσα στις σχολικές αίθουσες που βρίσκονται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε όλα πάνε στράφη. Το λέμε, το τονίζουμε, αλλά στην ουσία με κύριο υπεύθυνο την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο πραγματικά δεν κατανοούμε καθόλου αυτή την πολιτική του τοποθέτηση, την πολιτική του τοποθέτηση. Δηλαδή, άλλα ζητάς και άλλα δίνει.
ζητάς μέτρα ασφάλειας, φέρνει νομοσχέδια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας από τη μια μεριά και από την άλλη κάνουν ακόμα χειρότερη την εκπαίδευση. Τώρα, έχουμε επίσης ζητήματα, ζητάς τα σχολεία να μένουν ανοιχτά με όλους τους όρους και όλα αυτά και βλέπεις να υπάρχουν συνεχώς εκδηλώσεις έτσι αυταρέσκειας, δηλώσεις αυταρέσκειας όπου να λένε ότι όλα πάνε μια χαρά. Η τηλεκπαίδευση είναι το ίδιο με τη ζωντανή εκπαίδευση, δεν μεταδίδεται ο κορονοϊός στα σχολεία και ούτε πρόβλημα υπάρχει με τα 25 τμήματα. Ενώ η ίδια η πραγματικότητα αποδείχνει ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Εκεί. Και μάλλον συμβαίνει αυτό που λέγεται ότι όταν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με την κυβέρνηση τόσο, τότε κακό για την πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα και εμείς στην ανακοίνωση που βάλαμε χθες τονίζουμε αυτές τις ευθύνες. Και βέβαια επειδή σήμερα είχα και έτσι μια ενόχληση σε σχέση με τις ευθύνες των τοπικών παραγόντων, άνοιξε μια συζήτηση τέλος πάντων. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι ίδιες ευθύνες ούτε της περιφέρειας ούτε του Δήμου με αυτές τις κυβέρνησεις. Και θα το πούμε πιο συγκεκριμένα, επειδή αναφέρουμε δύο παραδείγματα. Ένα το ζήτημα των μεταφορών. Οι μεταφορές εδώ διαχειρίζονται από την περιφέρεια Ηπείρου. Πρώτος πολιτικά υπεύθυνος της περιφέρειας είναι ο κύριος Περιφερειάρχης. Και βέβαια οι υπάλληλοι που είναι από κάτω φυσικά δεν έχουν καμία ευθύνη γιατί διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση. Όταν λέμε ότι είναι υπεύθυνος όμως, δεν λέμε ότι αυτός νομοθετεί. Γιατί και αυτός διαχειρίζεται ένα μέρος της νομοθεσίας για τις μεταφορές. Όμως από την άλλη δεν είδαμε καμία κίνηση από τον Περιφερειάρχη που είναι το πολιτικό πρόσωπο προς τα Υπουργεία να πει ρε παιδιά εμείς δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε άλλο αυτή την κατάσταση. Αλλάξτε την νομοθεσία, πάρτε πρόσθετα μέτρα να γίνουν πιο πολλά τα μέσα μεταφοράς και όλα αυτά. Όταν δεν το κάνεις αυτό φυσικά έχεις συνευθύνη. Το ίδιο γίνεται με το παράδειγμα που αναφέρουμε με το Δήμο. Είχαμε από το καλοκαίρι, είχαμε πει πριν από το καλοκαίρι μάλιστα ότι οι χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα οι τουαλέτες θα πρέπει να επισκευαστούν γιατί είναι εστίες μετάδοσης. Έχουν οι σχολικές επιτροπές αυτή τη στιγμή ένα αποθεματικό, η δευτεροβάθμια χτες το είδαμε με την κατάσταση που μας έστειλαν 700.000 ευρώ και η πρωτοβάθμια γύρω στους 600.000 ευρώ. Λοιπόν, όταν έχεις ένα τέτοιο αποθεματικό και δεν το ρίχνεις σε αυτή τη χρονική στιγμή για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, φυσικά έχεις ευθύνη. Εμείς δεν λέμε γενικώς, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, ούτε αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση δίνεται αλλού και με τα θεσμικά όργανα της αντιπολίτευσης στους δήμους και στις περιφέρειες. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε... έχουμε υποχρέωση από τους γονείς από κάτω, γιατί γι' αυτό μας εκλέξαν εδώ, να απαιτούμε από τους άμεσα και από τους μακρύτερα υπεύθυνους μέτρα εδώ και τώρα. Και δεν θα πάψουμε να το κάνουμε αυτό. Είναι το άλλο ζήτημα επίσης είναι το ζήτημα εκεί που εμφανίζονται κρούσματα. Ζητάμε τεστ στα σχολεία και έχουμε το λόγο που το ζητάμε στα σχολεία. Τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή εκεί που παρουσιάζονται. Το πρώτο να διερευνηθεί κατά πόσο έχει εξαπλωθεί σε ένα σχολείο και σε μια γειτονιά κατά προέκταση η πανδημία. Και επίσης κύριε Τόκα, κάτι που με μεγάλη συχνότητα δέχουμε μηνύματα στην εκπομπή είναι με ποιο κριτήριο παίρνεται η απόφαση να κλείσει ένα σχολείο ή να κλείσει ένα τμήμα. Πολλές φορές σε παρόμοιες ή πολύ έτσι, κοντινές ίδιες περιστάσεις και καταστάσεις, λαμβάνονται διαφορετικές αποφάσεις. Δηλαδή, ένα σχολείο με 1-2 κρούσματα μπορεί να κλείσει όλο το σχολείο, άλλο σχολείο με 2-3-4 κρούσματα να κλείσει μόνο το τμήμα. Βλέπουμε τέτοιες διαφοροποιήσεις. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αίσθηση δική σας, αλλά δική μου αίσθηση είναι ότι αργούμε πολλές φορές να ενημερωθούμε για το ποια σχολεία είναι αυτά που έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Και ξέρετε, πολλές φορές μου έρχονται μηνύματα από τους ίδιους τους γονείς και από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που μεταξύ τους ενημερώνονται και φτάνουν και σε εμάς, φτάνει η πληροφόρηση σε εμάς. Νομίζω κάπου εκεί έχει χαθεί το παιχνίδι.
Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Χάνεται πολύς χρόνος και μέσα σε αυτό το χρόνο, γιατί μία-δύο μέρες, ώσπου να γίνει μια συνολική εξέταση του ζητήματος, είναι πολύ μεγάλος χρόνος. Γιατί τα παιδιά έχουν αδέρφια, έχουν ξαδερφάκια, έχουν παππούδες, έχουν γιαγιάδες, που το απόγευμα θα πάνε στο σπίτι, μπορεί να μένουν στην ίδια πολυκατοικία, να ανέβουν και να κατέβουν σκαλοπάτια, να μπουν μέσα σε ασανσέρ, να πιάσουν κάγκελα και στη συνέχεια να τα πιάσουν και άλλοι άνθρωποι αυτά και να έχουμε μια πολύ μεγάλη μετάδοση. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν πρωτόκολλα, όμως δεν γίνεται η επιμελής ιχνηλάτηση όλων των περιστατικών με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνεται. Και ξαναλέω ότι επιμελής ιχνηλάτηση γίνεται μέσα στην κοινότητα και το σχολείο είναι μία κοινότητα. Έχει σχέση με τη γειτονιά, τουλάχιστον αυτό το έχουμε κρατήσει εδώ σαν ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, που μπορεί να περιοριστεί ακόμα και μια γειτονιά και να, να περιοριστεί η εξάπλωση. Δεν γίνεται αυτό και μάλιστα έχουμε και το εξής. Έχουμε δεχτεί ή βλέπουμε στο διαδίκτυο, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το εξής. Γιατί δεν πήγαν οι γονείς, γιατί δεν πήγαν εκπαιδευτικοί χτες, για παράδειγμα, από το Μαρούτσιο για να εξεταστούν στο Χατζικώστα. Εγώ σας λέω προσωπικά, με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο Χατζικώστα, όπου πνίγεται ουσιαστικά στο κορονοϊό εσωτερικά, και τα μαθαίνουμε αυτά για το τι γίνεται, με τις ουρές που δημιουργούνται εκεί που, που γίνονται τα τεστ απ' έξω. Έχουμε ουρές των 80 ατόμων, των 50 ατόμων και μάλιστα πολλές φορές, λόγω του ότι υπάρχει και βιασύνη, ερχόμαστε και πολύ κοντά. Εκεί λοιπόν αυτό αποτρέπει τον κόσμο να πάει. Πηγαίνει ο άλλος με το αυτοκίνητο και μου το έχουν μεταφέρει αυτό το πράγμα. Πηγαίνει με το αυτοκίνητο, βλέπει την ουρά και σηκώνεται και φεύγει. Δεν θα καθίσει εκεί. Θα είναι αλλιώς όμως τα πράγματα αν πάει το κλιμάκιο και υπάρχει δυνατότητα αυτή να στελεχωθούν τα κλιμάκια και να πάνε. Να πηγαίνουν οι κινητές μονάδες, λέτε, επιτόπου στα σχολεία που εκδηλώνονται κρούσματα. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν θα ξέρουμε ποιος έχει και ποιος δεν έχει, γιατί υπάρχει και ανευθυνότητα, γιατί κοινωνία είμαστε. Έχουμε και τους υπεύθυνους, έχουμε και τους ανεύθυνους. Θα έχουμε και υπεύθυνους γονείς, οι οποίοι θα τρέξουν με το πρώτο σύμπτωμα να κάνουν το τεστ, είτε το rapid είτε το μοριακό. Έχουμε όμως και ανεύθυνους γονείς. Οι γονείς γενικότερα είναι σωστά ενημερωμένοι, κατά την άποψη σας, κύριε Τόκα? Όχι. Δεν είναι σωστά ενημερωμένοι και δεν. Είναι τα ίδια τα πρωτόκολλα, έτσι όπως λειτουργούν, που μπερδεύουν, είναι αυτό που είπατε πριν. Σε κάποια σχολεία όπου διευθυντές των σχολείων έχουν καθίσει κάτω και έχουν βάλει τα πράγματα με τη σειρά και είπανε ένας εκπαιδευτικός. Με πόσους άλλους εκπαιδευτικούς ήρθε τουλάχιστον 2 ώρες μέσα στο σχολείο σε επαφή? Με τόσους. Άρα λοιπόν δίνονται αυτά τα στοιχεία και ο ΔΥ βγάζει ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Όμως αυτή η δουλειά δεν είναι δουλειά των εκπαιδευτικών, ούτε είναι εκπαιδευμένοι οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των σχολείων να κάνουν αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν άλλοι διευθυντές που δεν μπορούν να το δουν κατά αυτόν τον τρόπο και δεν είναι θέμα δικό τους, αν το θέλετε, στο κάτω-κάτω. Χρειάζεται δηλαδή μια βοήθεια σε κάθε σχολείο που γίνεται κάτι τέτοιο, από αρμόδιους, από ανθρώπους που ξέρουν από αυτή τη δουλειά πώς γίνονται οι χνηλατήσεις, να πάνε εκεί πέρα και να το πούμε. Δεν γίνονται ούτε τηλεφωνικά αυτά τα ζητήματα, δεν λύνονται, ούτε με έναν τρόπο στο πόδι, ας πούμε, να τελειώνει η δουλειά και να πάμε στο επόμενο. Και μάλιστα έχει δίκιο βέβαια και το κλιμάκιο του ΙΟΔΗ, είναι άκρος υποστελεχωμένο. Και γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Και γι' αυτό φωνάζουμε ότι διορίστε κόσμο στην υγεία για να μπορούμε να είμαστε όλοι ασφαλείς. Δεν γίνονται όλα αυτά. Φτάνουμε στο ζήτημα όταν βγάζουμε το πρόβλημα και από εκεί και πέρα έχουμε γκρίνιες, έχουμε παρεξηγήσεις, έχουμε χίλια δυο. Δεν γίνεται όμως. Η δουλειά των σωματείων, όπως είναι η Ένωση Γονέων, η Σύλλογη Εκπαιδευτική και κάθε σωματείο, είναι να διεκδικούν, να φωνάζουν με βάση αυτό που τους μεταφέρουν τα μέλη τους. Και μάλιστα εμείς αποφεύγουμε κάθε υπερβολή σε κάθε τοποθέτησή μας, να επιρρύψουμε ευθύνες εκεί που δεν πρέπει ή να ζητάμε παράλογα πράγματα. Όλα αυτά που ζητάμε μπορούν να γίνουν. Κύριε Τόκα, με συγχωρείτε, θα μπορούσε η λύση, δεν αναφέρομαι στα σχολεία ειδικής αγωγής τα οποία υπηρετείτε εσείς, είναι ένα άλλο κεφάλαιο, θα το θίξουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχω και από εκεί ερωτήματα από γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες. Είναι διαφορετικό κομμάτι. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, τα σχολεία τα γενικά, θα ήταν μια λύση τώρα να γυρίσουμε στην τηλεεκπαίδευση? Γιατί ξέρετε, πολλοί
Υπάρχουν ενώσεις, υπάρχουν σύλλογοι δασκάλων και σύλλογοι γονέων που παίρνουν θέση και λένε «Ας σταματήσει αυτό το μπρος πίσω, ας γυρίσουμε στην τηλεκπαίδευση». Τα παιδιά είχαν μάθει να τη λειτουργούν, είχαν μπει στη σειρά τους και ξαφνικά με την επιστροφή τους στο σχολείο έχουμε κρούσματα. Θα μπορούσε να είναι μια λύση αυτή, αφού δεν βλέπετε να λαμβάνονται τα μέτρα που εσείς θέλετε, που διεκδικείτε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η τηλεκπαίδευση δημιουργεί τεράστια εκπαιδευτικά κενά. Μάλιστα, διάβαζα το Σαββατοκύριακο μία έρευνα η οποία είχε γίνει σε Γαλλία, Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκαν πολύ σοβαρές επιπτώσεις, πρώτα και κύρια στον ψυχισμό των παιδιών, αλλά και στα τεράστια μαθησιακά κενά που δημιουργεί η τηλεκπαίδευση, άσχετα αν το Υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή λέει ότι όλα γίνονται κανονικά. Και μάλιστα αυτοδιαψεύδεται όταν βγαίνει η Υπουργός και λέει ότι θα πρέπει να παραταθεί το σχολικό έτος. Αφού όλα γίνονται κανονικά, γιατί να παραταθεί το σχολικό έτος? Άρα λοιπόν η τηλεκπαίδευση, τέλος πάντων η εξαποστάσεως εκπαιδευτική υποστήριξη, είναι ένα πρόσθετο μέτρο για μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα ήδη έχουμε φτάσει σε πολλούς μήνες με αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν να αποφεύγεται αυτό. Αλλά εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, όταν δηλαδή όλα τα σχολεία βλέπουμε ότι φτάνουν σε αυτό το σημείο, επιτέλους ας πάρουν μια ανάσα τα σχολεία έστω και με αυτό. Αλλά η λύση η οριστική, γιατί δεν θα ξεμπερδέψουμε τώρα. Ας πούμε, μπαίνουμε σε 15 μέρες σε καραντίνα πάλι. Δεν θα ξεμπερδέψουμε με τον κορονοϊό. Πάλι πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που λέμε. Πρέπει να πάρθουν μέτρα, μέτρα, μέτρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεν μπορούμε να πάμε σε μια δεύτερη χαμένη χρονιά, σε μια χρονιά με τεράστια μαθησιακά κενά, γιατί καταλαβαίνετε, αυτά τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα στην εκπαίδευση, από τον υπηαγωγείο σας λέω εγώ μέχρι και το λύκειο, είναι παιδιά τα οποία θα βγουν μισομορφωμένα, εκτός των άλλων επιπτώσεων που λέγαμε πριν, στον ψυχισμό τους. Έτσι λοιπόν, αν είναι να κλείσουν τα σχολεία για να πάρουν μια ανάσα, ναι, ας κλείσουν, να πάρουν μια ανάσα. Αλλά δεν θα πρέπει να πάει χαμένος αυτός ο χρόνος. Γιατί πάλι θα έχουμε την ίδια διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα, έχω και διαβάζω πολλά μηνύματα φίλων τηλεθεατών και για την ειδική αγωγή. Άλλοι παίρνουν θέση για την τηλεκπαίδευση κλπ. Άλλοι είναι υπέρ, άλλοι κατά. Εξηγήσατε, νομίζω, ικανοποιητικά το σκεπτικό σας και τη θέση σας. Να σας πάω λίγο στους εμβολιασμούς, να σας πάω λίγο στα παιδιά ειδικής αγωγής. Αρχικά, έρχονται μηνύματα για τους εμβολιασμούς των δασκάλων, που δεν έχουν γίνει και θα λένε πάρα πολλοί γονείς, οι δάσκαλοι θα ήταν αυτοί που έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή και να εμβολιάζονται. Ένα είναι αυτό, αν θέλετε να το απαντήσετε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες τις ανακοινώσεις για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα. Βέβαια, εδώ που έχουμε φτάσει δεν είναι κατά προτεραιότητα. Όταν έχουν εμβολιαστεί, αυτή τη στιγμή τρέχει η ομάδα των 60χρονων. Κατά προτεραιότητα θα ήταν αν ξεκινούσαμε, όπως ξεκινούσαμε με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, από το Γενάρη. Τέλος πάντων, και τώρα που τη Δευτέρα παραδόθηκαν οι καταστάσεις των εκπαιδευτικών στις διευθύνσεις εκπαίδευσης από τα ειδικά σχολεία και μάλιστα από ό,τι έχω δει τέλος πάντων μια επικοινωνία που είχαμε τα ειδικά σχολεία, είναι μεγάλο το ποσοστό που των συμμετεχόντων. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερες παθήσεις που δεν μπορούν να εμβολιαστούν, θα το ήθελαν και δεν μπορούν, όπως υπάρχουν και νέοι ηλικία, έχουμε 25χρονους, 26χρονους που σε αυτή τη φάση θεωρούν ότι δεν συντρέχουν κάποιο κίνδυνο, αλλά είναι λίγοι αυτοί, είναι πάρα πολύ λίγοι, πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Οι περισσότεροι έχουν ζητήσει να εμβολιαστούν. Ένα αυτό. Πάμε στα παιδιά τώρα. Στα παιδιά μιλάμε για τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτά που είναι από 15 χρονών και πάνω, και εκεί μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν και κάποια συνοδά νοσήματα που επιβαρύνουν την υγεία τους, όπου εκεί είναι απόφαση των γονέων και των γιατρών τους, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν κάποιο πρόβλημα μπορούν και να εμβολιαστούν ταυτόχρονα, μπορεί ο γιατρός να τους πει ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούν.
Να δούμε όμως πότε θα κυλήσει, γιατί σήμερα έχω μια πληροφορία από τις σχολικές νοσηλεύτριες που δουλεύουν στα ειδικά σχολεία. Τους ήρθε λοιπόν μήνυμα ότι μπορούν να εμβολιαστούν, ότι οι ημερομηνίες τέλος πάντων που θα εμβολιαστούν είναι μετά τις 10 Απρίλη την πρώτη δόση. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε τελειώσει τη σχολική χρονιά. Mm-hmm. Εδώ όταν λέμε κατά προτεραιότητα, λέμε σε ένα 15ήμερο να τελειώσει αυτή η δουλειά. Και δεν είναι τίποτα δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων, 10-12 χιλιάδες είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να τρέξει αυτό το πράγμα και να μην γίνει μόνο για εντυπωσιασμό. Θα φύγει μια μεγάλη ανασφάλεια και από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς σε σχέση με την μετάδοση, και πιο άνετα θα μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά τους ξέροντας ότι είναι σε μεγάλο βαθμό προστατευμένοι. Κάπως έτσι θα πρέπει να λυθεί, γιατί είναι γνωστό ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο μεγαλύτερό τους ποσοστό ατομικά μέσα προστασίας. Είναι χωρίς μάσκες και έχουν και άλλα προβλήματα που συνεχώς διαρκώς είναι εκτεθειμένοι. Μιας και το λέτε, μέχρι τώρα είχαμε κρούσματα σε σχολεία ειδικής αγωγής, κύριε Τόκα? Εδώ στα Γιάννενα είχαμε μόνο ένα κρούσμα, αλλά στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που στην προηγούμενη φάση στην καραντίνα του φθινοπόρου, πριν την καραντίνα του φθινοπόρου, είχαμε αρκετά κρούσματα μετά τις 20 Οκτωβρίου. Και είναι τα μόνα σχολεία, πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος, που δεν έχουν κλείσει. Γιατί πολλοί δεν το ξέρουν αυτό, για πολύ λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα έκλεισαν. Είχαν κλείσει μόνο στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αθήνα. Υπήρχαν, αν δεν κάνω λάθος, Καλλιθέα, κάποια σχολεία, δεν τα θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή πόσα ήταν. Εδώ προστατεύει το εξής τα ειδικά σχολεία, ότι πρώτα και κύρια οι ίδιοι οι γονείς προσέχουν πάρα πολύ, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους και οι ίδιοι πιθανόν να έχουν κάποιο σοβαρό νόσημα, και από την άλλη μεριά οι εκπαιδευτικοί στα ειδικά σχολεία, και αυτοί γνωρίζοντας, έχοντας μια συνέστηση του τι κάνουν και με τι κόσμο έχουν να δουλέψουν, προσέχουν και αυτοί ιδιαίτερα. Και δίνουν, αν θέλετε, και τον εαυτό τους, το έχω ξαναπεί πάλι, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στην πόλη μας εδώ πέρα αρκετοί εκπαιδευτικοί στα ειδικά σχολεία, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και όμως επιμένουν να βρίσκονται στα σχολεία. Μπορούσαν πολύ άνετα να πάρουν άδεια και να κάθονται στο σπίτι τους. Όμως έρχονται στο σχολείο, κάνουν το μάθημά τους κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα στην περιοχή μας κατεγράφει μόνο ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σε ειδικό σχολείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό είχε γίνει στην καραντίνα του φθινοπόρου, όμως έχουμε τώρα, αυτό το παρέλειψα, υπάρχει ένα κρούσμα στο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο, το οποίο γι' αυτό τις τρεις τελευταίες μέρες στο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο είναι σε διαδικασία εχνηλάτησης, είναι κλειστό, γίνονται απολυμάνσεις και όλα αυτά, και τη Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά, θα ξανανοίξει. Είναι ένα παιδάκι. Κάπως έτσι διαχειρίζεται η κατάσταση στα ειδικά σχολεία. Και εδώ μεγάλο ζήτημα είναι η υλικοτεχνική υποδομή των ειδικών σχολείων. Πολύ μικρές αίθουσες, δύσκολα αερίζονται. Εδώ με εξαίρεση ένα ειδικό σχολείο, όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται περίπου υλικοτεχνικά στην ίδια κατάσταση. Εκ των πραγμάτων, πολλές φορές δημιουργείται συνωστισμός, γιατί πρέπει πολλοί εκπαιδευτικοί, 2-3 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, με 2-3 παιδιά να κάνουν κοινό πρόγραμμα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να το κάνουν αυτό. Και εκεί πάντα έρχεται ο ένας κοντά στον άλλον, υπάρχουν ζητήματα τέτοια. Αλλά ξαναλέω ότι με την πραγματική προσπάθεια γονέων και εκπαιδευτικών, η κατάσταση πηγαίνει αρκετά καλά μέχρι στιγμής στα ειδικά σχολεία και ευχόμαστε να βγει έτσι. Μακάρι κάτι αντίστοιχο να ισχύσει σύντομα και στα σχολεία, τα γενικά, έτσι, των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Γιατί τα πράγματα εκεί, όπως λέγαμε νωρίτερα, δεν είναι καλά. Πολλά κρούσματα δίνουν τις τελευταίες ημέρες σχολικές μονάδες, όχι μόνο των Ιωνίνων. Και στην Άρτα συμβαίνει αυτό και στη Θεσπρωτεία συμβαίνει αυτό, εκεί όπου βράζει και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω αυτό που λέγαμε στην αρχή, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και γενικότερα να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Έχουμε κάποια συμπτώματα
καλό θα είναι να περιοριζόμαστε, να αυτοπεριοριζόμαστε, να μένουμε στο σπίτι, να μην στέλνουμε τα παιδιά στο σχολείο. Είναι και αυτό ένα θέμα. Μου το λένε πολλοί συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί που το συναντούν. Βλέπουμε παιδιά, ναι, με συνάχη, με πυρετό, με συμπτώματα που επιμένουν επί μέρες, να βρίσκονται στις σχολικές αίθουσες ενώ δεν θα έπρεπε. Ναι, δυστυχώς, και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άτομα τα οποία έχουν κρούσμα στην οικογένεια και το σχολείο το μαθαίνει μετά από 2-3 μέρες, γιατί είπαμε το παιδί δεν είχε κρούσμα, δεν είχε συμπτώματα. Μα συνήθως τα παιδιά είναι ασυμπτωματικά, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Όταν υπάρχει μέσα στην οικογένεια, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος και μάλιστα επειδή τα παιδιά, όπως είπατε, είναι και ασυμπτωματικά, μπορεί το παιδί να μην έχει απολύτως κανένα σύμπτωμα και να το μεταφέρει, στο σχολείο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο υπεύθυνοι, αλλά για να είμαστε πιο υπεύθυνοι, θα πρέπει επιτέλους η πολιτεία να αναλάβει τις δικές της ευθύνες και να μην δημιουργείται αυτή η τεράστια σύγχυση είτε με τα πρωτόκολλα, είτε με τη διαχείριση κάθε φορά των κρουσμάτων, είτε με, αν θέλετε, τη διαχείριση με τις, αυτό που προβλέπετε με τις μεταφορές, για παράδειγμα. Λέει ο νόμος της κυβέρνησης ότι εμείς για να μπούμε σε ένα ταξί μπορούμε να μπούμε μόνο 2 άτομα και οδηγός 3 στις μεταφορές. Ο νόμος επιβάλλει, δεν λέει ότι μπορεί, το επιβάλλει να είναι μέχρι και 4 άτομα. Δηλαδή, 4 παιδάκια μέσα σε ένα ταξί μαζί με τον οδηγό. Πώς να γίνει αυτό? Δηλαδή, εκεί δεν κολλάει, ενώ εμείς οι 2 κολλάμε? Ή ακόμα και στο ιδιωτικό μας το αυτοκίνητο δεν μπορούμε να πάρουμε έναν δεύτερο ξένο επειδή δεν κολλάμε? Και σωστά, μπορεί οι επιστήμονες να το έχουν δει έτσι και να είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αλλά γιατί δεν εφαρμόζεται το ίδιο και για τα παιδιά και στο άλλο? Δημιουργείται λοιπόν μια τέτοια ανασφάλεια, αναλαμβάνουν όλη την ατομική τους ευθύνη και από την άλλη μεριά έχουμε μια τέτοια δισκαμψία και στους νόμους που γίνονται και γενικότερα που δεν αλλάζει η κατάσταση. Μια παγιωμένη κατάσταση από πέρσι την Άνοιξη που έχουμε βγάλει 1000 συμπεράσματα που αυτά τα συμπεράσματα δεν περνάνε στην πράξη. Μάλιστα. Με τι μήνυμα θα κλείσετε, κύριε Τόκα, τι θέλετε να πείτε στον κόσμο? Ναι, εμείς στείλαμε και χτες ένα email σε όλους τους συλλόγους γονέων με το οποίο ζητάμε να δραστηριοποιηθούν στους συλλόγους δίπλα στη λειτουργία του σχολείου, να σταθούν δίπλα στη λειτουργία του σχολείου, να βοηθήσουν όλη αυτή την κατάσταση απαιτώντας αυτό που τους ανήκει. Για να έχουμε λοιπόν μια τέτοια κατάσταση ζωντανούς συλλόγους και δραστήριους συλλόγους, χρειάζεται άμεσα, μέχρι το επόμενο δίμηνο, μέχρι τέλος Απρίλη, να γίνουν εκλογές. Δεν το ορίζουμε εμείς αυτό. Το ορίζει η ίδια η νομοθεσία λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουν τα σχολεία χωρίς συλλόγους γονέων, χωρίς νόμιμους συλλόγους γονέων. Γιατί ο σύλλογος γονέων δεν είναι μια παρέα γονέων που πάει και συνεννοείται με τον διευθυντή. Έχει νομική υπόσταση, μπορεί να ζητήσει 1000 πράγματα, να διεκδικήσει 1000 πράγματα. Η Ένωση Γονέων επίσης, εξαρτάται από τους συλλόγους γονέων, συμμετέχει στις επιτροπές του Δήμου, μπορεί να διεκδικεί μέσα από εκεί. Αν δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η διαδικασία, τότε κόβονται τα χέρια ουσιαστικά των γονέων, να το πούμε συμβολικά. Και δεν πρέπει να γίνει έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να μείνουν οι σύλλογοι γονέων ζωντανοί. Εμείς δεν βάζουμε κανέναν περιορισμό και κανένα ζήτημα. Έχουμε στείλει πρακτικές οδηγίες για το πώς μπορούν σε συνθήκες τέτοιες να γίνουν εκλογές με ασφάλεια και καλούμε τους συλλόγους γονέων να μπορέσουν να το διαχειριστούν. Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες επίσης στο site της Ένωσης, μπορεί να αναζητήσει κάποιος, όπως και στο Facebook που μπορεί να βρει οδηγίες. Έτσι, το πιο σημαντικό από όλο αυτό είναι οι γονείς να μετέχουν, όχι μόνο στις εκλογικές διαδικασίες, να μετέχουν γενικότερα για τον καλό των παιδιών τους, να συναποφασίζουν, να παίρνουν αποφάσεις και να διεκδικούν. Ναι, να ξεφύγουμε από τη λογική ότι ο σύλλογος γονέων είναι για την κουρτίνα ή να πάει να διαμαρτυρηθεί για το παιδί του, για ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει, να το κάνει και αυτό άμα χρειάζεται. Αλλά το βασικό είναι να διασφαλιστούν οι ανθρώπινοι όροι λειτουργίας ενός σχολείου, οι παιδαγωγικοί μάλλον όροι λειτουργίας ενός σχολείου. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας μόνος του. Θέλει συλλογική προσπάθεια. Mm-hmm. Και ο Σύλλογος Γονέων είναι ένα τέτοιο όργανο που μπορεί
να φέρει τέτοιες αλλαγές στο σχολείο, να φτιάξει ένα καλύτερο σχολείο σε συνεργασία πάντα με τους εκπαιδευτικούς και όχι σε αντιπαλότητα, να μπορέσουν να χαράξουν μια καινούργια γραμμή και για ένα καλύτερο σχολείο που θα ταιριάζει σε όλα τα παιδιά, στα παιδιά μας, γιατί ξαναλέμε ότι τα παιδιά περνάνε μία φορά από κάθε βαθμίδα του σχολείου. Αυτό θα θυμώνται, αυτό το σχολείο που πέρασαν, και εμείς δεν θέλουμε να θυμώνται το χειρότερο σχολείο που θα μπορούσε να υπάρξει, αλλά ένα άλλο, ένα καλύτερο σχολείο. Και γι' αυτό θα πρέπει μέσα από τους συλλόγους να διεκδικήσουν αυτό το καλύτερο σχολείο οι γονείς. Μάλιστα. Κύριε Τόκα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και για την συζήτηση αυτή. Τώρα, φίλες και φίλοι, όπως σας έλεγα νωρίτερα, στην περιοχή μας από χθες το βράδυ βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Ιωάννης Κοτσιόπουλος. Βρέθηκε έτσι, πρώτος σταθμός έτσι, στην πόλη μας. Ήταν το Δημαρχείο της πόλης, ήταν η συνάντησή του με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, εκεί όπου συζήτησαν για την πορεία της πανδημίας στην περιοχή, όχι μόνο όμως των Ιωαννίνων, αλλά και ευρύτερα της Ηπείρου. Τον κύριο Κοτσιόπουλο συνόδευε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, αλλά και ο καθηγητής λοιμοξιολογίας, ο κύριος Χαράλαμπος Γόγος. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα αναφέρθηκαν. Ο κύριος Κοτσιόπουλος έβαλε θέμα και των εμβολιασμών, έβαλε και το θέμα των εμβολιασμών. Θα πρέπει να προχωρήσει πολύ γρήγορα ο εμβολιασμός των υγειονομικών και όλοι να εμβολιαστούν για να αποφευχθούν εστίες μέσα στα νοσοκομεία, σαν αυτήν που έχουμε το τελευταίο διάστημα στο Χατζικώστα, στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Ενώ, όπως είπε, στόχος όλων είναι η τήρηση των μέτρων για να μην πάμε σε πιο αυστηρά. Πάμε να δούμε έτσι ένα στιγμιότυπο. Σήμερα να πω ότι βρέθηκε στα νοσοκομεία της πόλης ο κ. Κοτσιόπουλος. Θα δείτε και τα σχετικά ρεπορτάζ. Πάμε όμως αρχικά να δούμε τι δήλωσε χθες το βράδυ επισκεπτόμενος στο Δήμαρχο της πόλης. Τον Γενικό Γραμματέα, με τον οποίο έχουμε υποδειγματική συνεργασία, ο κ. Ζώγος είναι φίλος και συμφοιτητής μέλος της Επιτροπής. Και ο κ. Πρόεδρος του ΕΚΑΒ είναι εδώ για να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Πραγματεύουμε μια τακτική επικοινωνία με τον κύριο Δήμαρχο. Έχουμε έρθει με το κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας για να συζητήσουμε την κατάσταση όπως εξελίσσεται στον νομό. Πάντα έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις, μαθαίνουμε όλοι και πιστεύω ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί ιδιαίτερα για την Ήπειρο, κύριε Γενικέ? Υπάρχει μια αύξηση στα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, την οποία την παρακολουθούμε πολύ στενά. Είμαι βέβαιος ότι οι υγειονομικοί σχηματισμοί είναι έτοιμοι και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να προσέχουμε, να λάβουμε τα μέτρα μας. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είμαστε στα τελευταία στάδια, ελπίζω, της πανδημίας. Και είναι κρίσιμο να μην κάνουμε λάθη για να κρατηθεί και η οικονομία ανοιχτή και ο νομός και να μην ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα. Αυτή είναι η στόχευση. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση. Επειδή έχουμε κάποια κρούσματα σε υγειονομικούς στη δική μας περιοχή, στο νοσοκομείο Χατζικώστα, αυτό είναι κάτι που δημιουργεί έναν μεγαλύτερο προβληματισμό στο Υπουργείο για το πώς μπορεί να χειριστεί αντίστοιχες καταστάσεις? Το λέμε σε όλα τα νοσοκομεία ότι ο εμβολιασμός των υγειονομικών πρέπει να προχωρήσει για να αποφευχθούν τα κλάστερ στα νοσοκομεία. Ξέρουμε ότι το νέο στέλεχος είναι πιο μεταδοτικό, άρα είναι πολύ πιο σημαντικό να προχωρήσει γρήγορα ο εμβολιασμός των υγειονομικών και αυτό θα βοηθήσει το σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει και αυτό το νέο κύμα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό είμαι εδώ με τους συνεργάτες, να συζητήσουμε και με τα δύο νοσοκομεία πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού των υγειονομικών. Αυτά λοιπόν στο μέτωπο της πανδημίας. Σε πολύ λίγο θα πάμε να δούμε τι γίνεται στην περιοχή της Άρτας. Συνάδελφος η Μαρία Παπαθεοδόρου σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και όχι μόνο και θέματα έτσι που ίσως υπάρχουν στην πόλη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της ημέρας, και επιστρέφουμε. Thank you.
σου θα'ρθω κάποιο πρωί. Φαντάσου είναι αμαζωή. Στο χάσου πως είναι δίπλα σου και πάλι, πως σου χαϊδεύω το κεφάλι. Αυτό είναι το καπελάκι μου. Τι καπελάκι μου, τη μασκούλα μου. Πού είναι η μασκούλα, α, ναι. Τη μασκούλα μου. Σα πούμε ότι να δω το πρώτο ραντεβού. Εδώ είμαι. Ήρθε. Να σ' αγκαλιάσω. Όχι, αγκαλιέ την επόμενη φορά. Μουριά τώρα ζωή. Ας ξαναρχίσουμε οι δυο μας. Κι ας πούμε πως με πρωτόειδες αυτό το πρωί. Όλοι μας θέλουμε το νέο μας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο να είναι σαν καινούργιο. Στην Econ Cars αυτό ακριβώς θα πάρεις. Με συνεχείς παραλαβές αυστηρά επιλεγμένων αυτοκινήτων. Ψάχνουμε και βρίσκουμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα βενζίνης και ντίζελ. Κάθε μήνα ελέγχουμε ξενυχιστικά πάνω από 100 αυτοκίνητα. Για πραγματικά χιλιόμετρα, μηχανική κατάσταση αλλά και ιστορικό ατυχήματος. Μόνο ένα στα 20 αυτοκίνητα πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Και θα το βρεις εδώ, στην Econ Cars. Σας παρέχουμε πλήρες σέρβις αυτοκινήτου, εγγύηση τρακάρους του οχήματος και έλεγχο σε δικό σας μηχανικό. Econ Cars. Λεωφόρος Γράμμου 74. Ιωάννινα. Αλλάζουμε την αγορά αυτοκινήτου και συνεχίζουμε. Στην Econ Cars θα βρεις αυτοκίνητα που μπορείς να εμπιστευτείς. Σαν ειδικός, επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για ασφάλεια. Ταϊσμένο με 100% φυτικές τροφές. Σαν μητέρα, επιλέγω Πίντος για φρεσκάδα. Σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Σαν Ελληνίδα, επιλέγω Πίντος για νοστιμιά. Με αναγραφή ταυτότητας προέλευσης από ορεινή φάρμα Πίντος. Επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για τριπλή σιγουριά. Εσείς? Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης. Thank you.
όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται. Η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Είδη γύμνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για τον μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510 85 185 186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830 22588 και 22852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Κάποια άνευ είναι καλύτερα από τα με. Διάλειμμα άνευ συμβιβασμών. Βόλτες άνευ προγράμματος. Εικόνες άνευ φίλτρου. Βουτιές άνευ αναστολών. Και χορός άνευ τέλους. Για αυθεντική γεύση μπύρας άνευ αλκοόλ, Φίξ άνευ. Απόλαυση άνευ προηγουμένου. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από που ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Πάμε να καλησπερίσουμε. Εμείς ήδη συζητάμε, τα λέμε τα δικά μας και τα δημοσιογραφικά μας με τη Μαρία. Και στη διάρκεια του διαλύματος πάμε όμως να δούμε πώς έχει κατάσταση στην Άρτα. Μαρία Παπαθεοδόρου μαζί μας. Καλησπέρα, Μαρία μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από την Άρτα. Χαίρομαι που σε βλέπω έτσι χαμογελαστή και αισιόδοξη και που είσαι ψύχρεμη γενικώς, γιατί κάπου όλοι λυγίζουμε, κάπου όλοι λίγο το χάνουμε. Μας παίρνει από κάτω όταν βλέπουμε ότι αυξάνονται τα κρούσματα κλπ. Πώς είναι οι Αρτινοί γενικότερα? Έχουν συμμαζευτεί, προσέχουν τις τελευταίες ημέρες? Τι παρατηρείς? Ελένα, υπάρχει έξαρση και υπάρχει διασπορά και στην Άρτα. Mm-hmm. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μου. Δάχτυλό μας, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Δίνουμε πάρα πολλά κρούσματα κάθε μέρα, γιατί δεν δίνουμε 100, αλλά τα 7 σε μια Άρτα που μέχρι πριν από 2 εβδομάδες έδινε 0, 1 και 2, τα 7, τα 8 και τα 10 και τα 12 είναι πολλά. Που σημαίνει ότι αυτά με τις εχνηλατήσεις ενδεχομένως να βγάλουν περισσότερα. Και αν τα δούμε και αρθριστικά, την τελευταία εβδομάδα έχουμε πάνω από 20 κρούσματα στην Άρτα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Υπάρχει ένας ψιλοπανικός, θα το πω εγώ, και παρατηρείται μία προσέλευση πολύ μεγάλη τα τελευταία 24 ώρα στο κέντρο υγείας Άρτα, στο χώρο του παλιού νοσοκομείου, όπου διενεργούνται rapid test τις τελευταίες εβδομάδες, 12 με 4 από την Κόμη, εκεί στο κέντρο υγείας. Και υπάρχει μία προσέλευση μεγάλη των Αρτινών, μεγάλη προσέλευση, και σήμερα που εγώ πήγα εκεί για κάποιο λόγο, πάλι είδα πολύ κόσμο και νέα παιδιά. Και πολλά νέα παιδιά, μητέρες με τα παιδιά τους, νέοι άνθρωποι, λίγο μεγαλύτεροι άνθρωποι, που σημαίνει ότι ο κόσμος ανησύχησε, ενδεχομένως πανικοβλήθηκε σε εισαγωγικά και έτρεξε να κάνει rapid test. Δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι και η πανάκια. Θέλω να πω ότι καλό είναι
τώρα που φαίνεται να χαλαρώνουμε, γιατί έχουμε κουραστεί πάρα πολύ και είναι κατανοητό, το λένε όλοι αυτό, δεν το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, το λένε οι επιστήμονες, όλοι έχουμε κουραστεί και εγώ έχω κουραστεί πάρα πολύ, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει στα τελευταία μέτρα να είμαστε, γιατί πάμε σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι επιστήμονες και οι επιστήμονες λένε ότι είμαστε στα τελευταία μέτρα της πανδημίας. Θα σου πω, χθες, επειδή ξέρω ότι... Πλέον, οφείλουμε, οφείλουμε να πάρουμε ανάσες, να τηρήσουμε αυτά που πρέπει να τηρήσουμε για να τα διανύσουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Το είπες πολύ ωραία. Εγώ θα το πω όπως το έλεγε χθες, αλλά το είπε και σε σένα σήμερα στην εκπομπή σου στο ραδιόφωνο ο κύριος Χαρμπής, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας. Έλεγε χαρακτηριστικά: φάγαμε το βόδι, μην το χαλάσουμε τώρα στην ουρά. Ακριβώς. Κοντεύουμε να το τελειώσουμε. Δηλαδή, είμαστε στο τέλος της πανδημίας αυτής, της δύσκολης αυτής της κατάστασης. Τώρα έτσι, στην τελική ευθεία σμήνη, στα τελευταία μέτρα, να μην το χαλάσουμε. Είναι κρίμα. Λοιπόν, ναι, είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί τρεις, το λέγαμε και εκτός αέρα προηγουμένως οι δυο μας, Έλενα, τρεις κανόνες μας δώσανε από την αρχή της πανδημίας, ας τους ακολουθήσουμε. Και μια και αναφέρθηκες και στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας, τον κύριο Βαγγέλη Χαρμπή, ο οποίος σήμερα μου μίλησε στην εκπομπή μου στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και μου είπε ότι, ξέρεις Μαρία, μου λέει, ακόμα και στο κέντρο εμβολιασμού της Άρτας που εμβολιάζουμε καθημερινά τους ηλικιωμένους, είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι, μου λέει, που μου λένε τώρα δεν φοράμε μάσκα, έτσι δεν είναι? Όχι, τώρα θα τη φοράτε τη μάσκα ακόμα πιο πολύ και με μεγαλύτερη ευλάβεια θα τη φοράτε τη μάσκα τώρα που εμβολιαστήκατε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να φτάσει και σε όλους τους εμβολιασμένους, ηλικιωμένους κυρίως, γιατί αυτές οι ηλικιακές ομάδες εμβολιάζονται αυτή την περίοδο στη χώρα μας, ότι τη μάσκα τη φοράμε έτσι κι αλλιώς. Είτε έχουμε κάνει το εμβόλιο, είτε δεν έχουμε κάνει το εμβόλιο. Και διπλή μάσκα στα σημεία που θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλος συγχρονισμός, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ, ο κύριος Χαρμπής μου είπε διπλή μάσκα οπωσδήποτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οπωσδήποτε σε χώρους που βλέπετε πολύ κόσμο. Mm-hmm. Για λίγο, όχι για πολύ, γιατί με τη διπλή μάσκα δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολα. Και κάτι άλλο που μου είπε σήμερα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Έλενα, και να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί, ίσως γιατί δεν είμαι ακόμη σε αυτή την ηλικία. Ηλικιωμένοι, όταν βρίσκονται και θέλουν να μιλήσουν, επειδή δεν ακούνε και πολύ καλά λόγω της ηλικίας, βγάζουν τη μάσκα και πηγαίνουν κοντά ο ένας στην άλλον και μιλάνε. Εκεί όμως υπάρχει μετάδοση κορονοϊού. Πράγματα δηλαδή που ενδεχομένως και εγώ να το κάνω με σένα, αν θα βρεθώ για να μ' ακούσεις ή για να φτάσει η φωνή μου, ευτυχώς εγώ δεν το χρειάζομαι, θα κάνω αυτή την κίνηση, αλλά είναι μια πολύ επικίνδυνη κίνηση, ακόμη και αν μιλάς με τον αδερφό σου. Πολύ σωστά. Πέρα από αυτό, ακούγαμε χθες, γιατί έτσι φιλοξενήθηκε και από εμάς ο κύριος Χαρμπής και έλεγε κάτι το οποίο, όπως λες, μας φαίνεται είναι κάτι το απλό, δεν το έτσι, μπορούμε να το κάνουμε απλό. Ασυναίσθητα κάποιοι, οι μαμάδες και οι μπαμπάδες βγάζουν στις παιδικές χαρές τα παιδάκια. Κατεβάζουν τη μάσκα για να πιούν καφέ. Παίρνουν μαζί ένα ρόφημα, τον καφέ τους. Θα βρουν άλλες μαμάδες, άλλους μπαμπάδες, θα κάτσουν να μιλήσουν. Έχουν ανάγκη και την κοινωνική επαφή, την οποία έχουμε χάσει έτσι όλους τους τελευταίους μήνες. Όμως αυτό μπορεί να αποβεί καταστροφικό. Θα υπάρξει μια μεγάλη διασπορά του ιού και ούτω καθεξής. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι, δεν ξέρω αν σας το είπε χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας, ότι και στα σχολεία οι κοινωνικές μας επαφές πηγαίνουν, έτσι. Δηλαδή και τα παιδιά κάπου ήταν προηγουμένως για να πάνε στα σχολεία και να έχουμε και ψηλοέξαρση των κρουσμάτων και στη σχολική κοινότητα. Στην Άρτα που περάσαμε δύο κύματα πανδημίας χωρίς κρούσματα πολλά σε σχολεία, και αυτό ήταν επιτυχία και βλέπουμε τώρα στο τρίτο κύμα έχουμε πολλά σχολικά, πολλά κρούσματα σε σχολεία. Άλλα σχολεία να κλείνουν σαν κτίρια, σαν συγκροτήματα και άλλα σχολεία να αναστέλλεται λειτουργία τμήματων. Mm-hmm. Όπως αυτή τη στιγμή έχει αναστέλλει στο τέταρτο λύκειο 3 τμήματα. Στο ΕΠΑΛ Άρτας να πούμε ότι λήγει η καραντίνα στις 28 Φεβρουαρίου
Στο νηπιαγωγείο Γραμμενίτσας λήγει στις 3 νομίζω Μαρτίου η καραντίνα που είχε κλείσει λόγω κρουσμάτων. Δηλαδή θεωρώ ότι έτσι να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να ακολουθούμε τους κανόνες, να είμαστε σωστά ενημερωμένοι. Δεν χρειάζεται να γίνουμε επιστήμονες. Ας κρατήσουμε αυτά που μας λένε, αυτούς τους 3 κανόνες. Και να πω και κάτι άλλο που μου είπε σήμερα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ότι πολύ καλά πηγαίνει και ο εμβολιασμός σε επίπεδο Άρτας. Χθες ας πούμε εμβολιάστηκαν πάνω από 100 άτομα στο κέντρο υγείας Άρτας, στο παλιό νοσοκομείο, αλλά τόσα στο νοσοκομείο. Γίνεται μια καλή προσπάθεια και εμβολιάζεται και ο κόσμος, οι ηλικιακές ομάδες. Οι ηλικιωμένοι τώρα αυτοί που προσέρχονται για εμβολιασμό είναι και τυπικοί στο ραντεβού τους, προκειμένου να διανύσουμε με ασφάλεια αυτά τα τελευταία μέτρα και ελπίζουμε να είναι τα τελευταία μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και έχω μπροστά μου έτσι και τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Υγείας που βρίσκεται στην περιοχή και όπως είπε νωρίτερα και στους συναδέλφους εδώ στα τοπικά μέσα, τους απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της Ηπείρου, γιατί συνδέεται άμεσα και με το θέμα της Αλβανίας. Η γείτονα χώρα έχει έκρηξη κρουσμάτων. Η διαχείριση εκεί δεν πάει καλά. Δεν πήγε, νομίζω, εξ αρχής καλά από το πρώτο κύμα κιόλας της πανδημίας. Δεν τηρήθηκαν τα μέτρα. Δεν έχει τις δυνάμεις η συγκεκριμένη χώρα έτσι να αντιμετωπίσει, όπως τουλάχιστον η δική μας, τον κορονοϊό. Και ο κύριος Κοτσιόπουλος χαρακτηριστικά είπε ότι θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτό που λες στις επαφές μας. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο εμβολιασμός των υγειονομικών. Γιατί όλα και πολλές αιστείες κρουσμάτων ξεκινάνε μέσα από τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Όπως λες, πηγαίνεις εσύ, πηγαίνω εγώ, πηγαίνει ένας γνωστός μας σε ένα νοσοκομείο, ένας ηλικιωμένος, για θέμα υγείας. Αν βρεθεί σε επαφή με θετικό κρούσμα, το οποίο το θετικό κρούσμα μπορεί να είναι ο ίδιος ο γιατρός ή ο ίδιος ο νοσηλευτής, δεν είναι κρίμα. Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πρώτοι είχαν τη δυνατότητα και έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν έναντι όλων εμάς που είμαστε απροστάτευτοι. Είναι κρίμα να έχεις αυτό το όπλο στα χέρια σου και να μην το χρησιμοποιείς. Και να γίνεσαι και η αιτία διασποράς του ιού. Ακριβώς. Έλενα, νομίζω ότι μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, να λέμε στον κόσμο να κρατάει, να τηρεί αυτούς τους κανόνες. Δεν χρειάζεται. Δυστυχώς βρισκόμαστε πολλές φορές σε δύσκολη θέση, Μαρία. Σίγουρα θα το αντιμετωπίζεις κι εσύ. Πολλοί νομίζουν ότι θέλουμε το κακό τους. Δεν θέλουμε όμως το κακό κανενός, θέλουμε το καλό όλων και το δικό μας. Γιατί και εμείς, όταν φεύγουμε από εδώ, είμαστε άνθρωποι. Έχουμε κοινωνική ζωή, έχουμε συγγενείς, έχουμε φίλους. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό, βέβαια, εννοείται. Για όνομα του Θεού, βεβαίως. Και εμείς έχουμε ανθρώπους και σου έλεγα και εκτός αέρα κάποια πράγματα. Φυσικά και πρέπει να τα τηρούμε. Πρέπει να τα τηρούμε όλα αυτά. Γιατί πλέον σε αυτά τα τελευταία μέτρα τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμη πιο δύσκολα. Και είναι κρίμα να γίνουν πιο δύσκολα. Είναι κρίμα. Και εμείς, και εγώ το λέω, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Όλοι μας έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Όλοι μας έχουμε κουραστεί. Έτσι είναι. Ποιος δεν έχει κουραστεί, αλίμονο. Ας μην το βαρύνουμε άλλο. Ο κόσμος νομίζω λίγο πολύ ξέρει τι πρέπει να κάνει. Το υπενθυμίζουμε και εμείς, το υπενθυμίζουν και οι γιατροί και οι υπεύθυνοι. Αν προσέχει, όπως είπες, είναι πολύ απλά. 3 πραγματάκια είναι που πρέπει να τηρήσουμε και νομίζω θα πάμε καλά. Θα απομακρυνθεί γρήγορα, θέλω να πιστεύω, κίνδυνος, εφόσον έτσι συνετιστούμε. Πάμε λίγο σε άλλα θέματα. Είδαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με την υδροδότηση σε περιοχές της Σάρτας, της Φιλιππιάδας, της Πρέβεζας. Κλείσαν και σχολεία μάλιστα σήμερα. Ακριβώς. Μία βλάβη στον κεντρικό αγωγό στη γέφυρα Καλογύρου, η οποία πρέπει να αποκατασταθεί και η οποία θα χρειαστεί πολλές ώρες να αποκατασταθεί. Mm-hmm. Οι πληροφορίες που έχω και εγώ από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης Άρτας είναι ότι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά οι εργασίες. Να σου πω ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσε χθες το μεσημέρι η ΔΕΙΑ, χθες το πρωί με μεσημέρι, mm-hmm. και υπήρξε και άμεση κινητοποίηση από όλους, ανέβηκε αμέσως, βεβαίως σαν δελτίο τύπου από το Δήμο και τη Δημοτική Επιχείρηση, αλλά και σαν ανακοίνωση και στα social media, οπότε έγινε ευρέως γνωστό ότι θα υπάρξει σήμερα πρόβλημα υδροδότησης σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Δήμου Αρταίων, στις 4 δημοτικές ενότητες, Άρτας, Φιλοθέης,
Βλαχερνών εκτός Κορφοβουνίου και να πούμε ότι πολλά σπίτια στην Άρτα έχουν νερό, έτσι, δηλαδή δεν έχουν καταλάβει ότι υπάρχει διακοπή. Δεν το αντιμετώπισαν όλοι. Υπάρχουν κάποια κομμάτια αυτών των κομματιών και μέσα στην πόλη της Άρτας που είχαν νερό, ίσως πιο χαμηλή ροή, αλλά είχαν νερό. Mm-hmm. Θα κρατήσουν οι εργασίες μέχρι αργά το βράδυ. Χρειάστηκε να γίνει και μία μέρη ώστε να κλείσουν κάποια σχολεία σήμερα που δεν θα είχαν νερό, να μην γίνει μάθημα, αλλά όλα αυτά είναι μόνο για σήμερα, έτσι. Μέχρι αργά το βράδυ, όπως μου είπε και ο κύριος Κρανιώτης, ο διευθυντής της ΔΕΙΑ, θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη και δεν θα υπάρξει αύριο περαιτέρω πρόβλημα. Πάντως, τις τελευταίες ημέρες υπήρχε ένα θεματάκι εκεί με τα σχολεία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μια αναποδιά, γκαντεμιά, μία με το καυστήρα. Ναι, διάβαζα. Στο πρώτο λύκειο. Εκεί ήταν λίγο η διαδικασία για να φτιαχτεί εκεί η βλάβη που υπήρξε για τη θέρμανση του σχολείου. Και εκεί καθυστέρησε κάποιες λίγες μέρες προκειμένου τα παιδιά να μπουν σε ένα ζεστό σχολείο. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Αυτό νομίζω προέχει όμως, έτσι, να είναι τα παιδιά προστατευμένα. Θέση, δεν ξέρω αν κάποιος έχει πληροφορίες που δεν τις έχουμε εμείς. Η επίσημη θέση ήταν ότι υπήρχε πρόβλημα με τη θέρμανση του σχολείου και προκειμένου τα παιδιά εκείνες τις πολύ κρύες μέρες να βρίσκονται στο σχολείο χωρίς θέρμανση, το σχολείο έκλεισε για 2-3 μέρες προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη. Μάλιστα. Κατά τα λοιπά υπάρχει ησυχία? Κατά τα άλλα, ναι, μάλλον ησυχία, ναι, ελπίζω. Mm-hmm. Ελπίζω. Ελπίζουμε ότι θα είναι ήσυχα τα πράγματα, έτσι. Να είμαστε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Σωστά. Μάλιστα. Τώρα, αν θα βγει κάτι, θα βγει αύριο στην εκπομπή σου που φιλοξενεί τον Δήμαρχο, τον κύριο Τσιρογιάννη. Αύριο έχω τον Δήμαρχο στην μηνιαία ενημέρωση να πούμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Ναι, και οπότε θα σου πω την επόμενη εβδομάδα αν έχω κάτι. Πολύ. Αλλά θέλουμε όλοι να έχουμε ευχάριστα. Είναι το τρίτο κύμα, της πανδημίας. Περιμέναμε να είναι μεγάλη η έξαρση και η διασπορά. Ας είναι στο χέρι μας όμως να το κρατήσουμε λίγο, όσο μπορούμε να το κρατήσουμε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Θα τα πούμε από εβδομάδα, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα σε αποδεσμεύσω. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, την καλή συνάδελφο, επειδή ρωτάτε πολύ, τη Μαρία την Παπαθεοδόρου, τη διαβάζετε στο Άρτα Today, όπως επίσης την ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, εκεί στην περιοχή της Άρτας. Τώρα να πω ότι έχουμε και μία δυσάρεστη είδηση, δυστυχώς. Ένας λαμπρός επιστήμονας και ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο Νίκος Σακρετίδης, έφυγε από τη ζωή. Έχασε τη μάχη που έδινε με τη ζωή και όλη η πόλη πραγματικά είναι συντετριμένη. Πρωτίστως άνθρωπος, μετά, έτσι, νομίζω το άνθρωπος, όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή και ακούς όλους να λένε πόσο καλός άνθρωπος ήταν, πόσο αξιοπρεπής, πόσο λαμπρός επιστήμονας. Πρώτα, νομίζω, για μένα μπαίνει το άνθρωπος, έτσι, η καλή φήμη ενός ανθρώπου που φεύγει και αμέσως μετά η ιδιότητά του. Τύχαινε να είναι γιατρός, υπηρέτησε το νοσοκομείο Χατζικώστα της πόλης μας, υπηρέτησε την ιατρική στην πόλη μας, ο Νίκος Ακρετίδης. Δυστυχώς έσβησε. Και η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνου Χατζικώστα εκφράζουν την ειλικρινή θλίψη για την απώλεια του ιατρού, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του παθολογικού τμήματος του νοσοκομείου επί 20 συναπτά έτη. Έτσι, αντίστοιχα συλληπιτήρια μηνύματα υπάρχουν από το Δήμο και από διάφορους φορείς, από την περιφέρεια. Ο καθηγητής παθολογίας, ο κύριος Χαράλαμπος Μιλιώνης, έχει γράψει έτσι δύο συγκινητικά λόγια με τα οποία αποχαιρετά τον Νίκο Ακρετίδη. Όλοι, νομίζω, σήμερα είναι αρκετά στενοχωρημένοι. Θα αλλάξω τελείως όμως θέμα και κλίμα, φίλοι μου. Θα σας πάω. Έχετε δει ότι αρκετές φορές δίνουμε τόπο εδώ και χώρο και δημόσιο λόγο και βήμα στα νιάτα, στα νέα παιδιά, στα νέα παιδιά που έχουν όρεξη για δημιουργία, για νέα πράγματα. Μία από τις διοργανώσεις που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια μέσω της εκπομπής αυτής και είναι πολύ σημαντική και τα πάει πάρα πολύ καλά, είναι το TEDx Mavili Square, το οποίο επιστρέφει 27 του μηνός διαδικτυακά, ελέω
κορονοϊού λόγω της όλης κατάστασης. Θα γίνει όμως ένα πάρα πολύ ωραίο event και περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η experience coach της διοργάνωσης και φοιτήτρια, η Χριστίνα Ιβερβερή. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας αυτή τη φορά. Και εμείς χαιρόμαστε. Για τη στήριξή σου. Και εμείς χαιρόμαστε που πραγματικά ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε το TEDx Mavili Square από την πρώτη του κιόλας φορά, από την πρώτη του διοργάνωση και χαιρόμαστε που υπάρχει συνέπεια και που ο κορονοϊός και όλη η κατάσταση που βιώνουμε όλοι τον τελευταίο ένα χρόνο που έχει δυσκολέψει πολύ μεγάλες διοργανώσεις, που έχει αποτρέψει ανθρώπους να κάνουν εκδηλώσεις διαδικτυακά, δεν σας έκοψε τα φτερά και συνεχίζεται δυνατά και με ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, με πολύ ωραίους ομιλητές που θα μιλήσουν, νομίζω, στην καρδιά των νέων ανθρώπων που θα παρακολουθήσουν. Έτσι ακριβώς είναι. Φέτος η πανδημία δεν μας σταμάτησε, έτσι έχουμε δυνάμωση κιόλας. Θα κάνουμε την εκδήλωσή μας διαδικτυακά μέσω δωρεάν ζωντανής μετάδοσης από το κανάλι μας στο YouTube, το TEDx Mavili Square. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί και πάλι θα παρακολουθήσει το κοινό 9 ομιλίες και 3 performances. Mm-hmm. Το κεντρικό θέμα το mirrors, δηλαδή καθρέφτες, και πώς βλέπουν οι ομιλητές μας τη ζωή τους μέσα από τους δικούς τους καθρέφτες. Για έτσι να εστιάσουμε λίγο σε αυτό. Γιατί επιλέξατε, κάθε χρόνο υπάρχει κάποιος λόγος έτσι, και κάποια θεματική στην οποία αφιερώνεται το TEDx. Γιατί φέτος mirrors? Φέτος mirrors, μήνυμα γιατί θέλετε να φύγει μέσα από εκεί? Φέτος το mirrors, οι καθρέφτες, εν τέλει και μετά από όλο αυτό που περνάμε με τον κορονοϊό, είναι νομίζω το μόνο μέσα που μας φέρνει κοντά με τον εαυτό μας. Έτσι, μετά από πολλή σκέψη, όλοι μας οι ομιλητές θα στραφούν γύρω από αυτό, θα μας πούν τις δικές τους ιστορίες και θα μοιραστούν το δικό τους προσωπικό, δική τους προσωπική σχέση με τον καθρέφτη. Θέλουμε, ο θεσμός μας είναι τέτοιος που θέλει να δίνει χώρο στον εαυτό, στον καθένα να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. Οπότε θέλουμε να εξελίξουμε κι εμείς τον θεσμό μας, να δώσουμε μηνύματα μέσα από αυτό. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι η όλη αυτή περίοδος τους έχει επηρεάσει όλους, είναι δύσκολη για όλους μας, πολύ δε περισσότερο όμως τους νέους ανθρώπους. Έχω ο αδερφός στην ηλικία σου, έτσι που, είναι, που σπουδάζει, και βλέπω πόσο δύσκολο είναι για τα μικρότερα και τα πιο νέα παιδιά που σας έχουν κατά κάποιο τρόπο κοπεί τα φτερά, που δεν μπορείτε να ζήσετε ούτε τη φοιτητική σας ζωή όπως θέλετε, ούτε ουσιαστικά να κάνετε όλα όσα είχατε προγραμματίσει, να ανοίξετε τα φτερά σας. Όμως εσείς εκεί είστε μια μεγάλη ομάδα στο TEDx Mavili Square που βλέπω ότι δεν τα παρατάτε εύκολα. Θέλεις λίγο να μιλήσουμε και για αυτή την περίοδο, δηλαδή πώς τη βιώνετε οι νέοι άνθρωποι? Ναι, βέβαια. Και εμείς όπως όλοι, γιατί είμαστε μια ομάδα κυρίως από φοιτητές, έχουμε δυσκολευτεί αρκετά και με τα διαδικτυακά μαθήματα και με τον εγκλεισμό στο σπίτι. Και ωστόσο η ομάδα αυτό που χαρακτηρίζει είναι η δημιουργικότητα και η εξέλιξη. Οπότε φέτος τα βάλαμε κάτω και είπαμε ότι θέλουμε να προσφέρουμε κάτι πολύ όμορφο και κάτι σαφώς καλύτερο. Και κάτι το οποίο θα μας δώσει δυνατότητα να δούμε θετική πλευρά της ζωής. Mm-hmm. Έτσι, γι' αυτό το λόγο η ομάδα δούλεψε, δεν τα παράτησε. Και μέσα από τις ομιλίες, για παράδειγμα, θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το πώς η δημιουργική γραφή μπορεί να βοηθήσει σε συνθήκες εγκλεισμού. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Και γενικότερα θα στραφούμε έτσι γύρω από τον άνθρωπο και την ψυχική του υγεία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε πάρα πολλές, έχουμε κάποιες καινοτομίες που θα γίνουν φέτος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα δίγλωσσο event, στα αγγλικά και στα ελληνικά, με ξενόγλωσσες ομιλίες, με συγχρονισμένους υπότιτλους. Γύρω από τις οποίες έτσι και αυτοί οι ξένοι ομιλητές θα αναπτύξουν θέματα τους. Χαρακτηριστικά να πω, θα μας μιλήσει η Έμα Τζορντάνο από τη Νέα Υόρκη, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και γνωστή YouTuber πάνω σε αυτό το θέμα. Και ο Νάσιρ Κάρμα, ο οποίος είναι ένας φοιτητής ιατρικής από το Λονδίνο και θα μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας, ιδίως σε περιόδους καραντίνας, τις οποίες όλοι θέλουμε να παραμελούμε πράγματα. Το νιώθετε αυτό. Εσείς είπαμε ότι είστε, θα λέγαμε έτσι, μια ειδική ομάδα παιδιών, ιδιαίτερη, ξεχωριστή, που όπως είπες δεν χάνετε ούτε την όρεξή σας για πράγματα, ούτε τη δημιουργικότητά σας. Όμως γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση περιορίζει ή, να το πω και διαφορετικά, να το αντιστρέψουμε, μπορεί να δημιουργήσει και η περίοδος της καραντίνας ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους, να τους ανοίξει τους ορίζοντες, να τους δώσει ως μαθήματα.
η όλη κατάσταση, δηλαδή να δείτε με διαφορετικό μάτι τη ζωή. Γιατί λίγο πολύ κακά τα ψέματα όλοι ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος όλου αυτού. Πού θα πάει, θα είναι μετά το καλοκαίρι, άντε μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο νομίζω θα έχουμε ξεμπερδέψει. Τουλάχιστον αυτό μας λένε οι επιστήμονες από όλο αυτό. Είναι μια ευκαιρία να θέσετε νέους στόχους. Θεωρώ σίγουρα ότι είναι μια ευκαιρία. Μάλιστα, νομίζω ότι στα ιαπωνικά η λέξη κρίση φέρνει και την έννοια της ευκαιρίας. Οπότε νομίζω ότι ξεκάθαρη η καραντίνα είναι μια ευκαιρία που δίνει στους νέους ανθρώπους, αφού έχουν περάσει βέβαια το στάδιο του εγκλεισμού και όλη τη κατάθλιψη, ας πούμε, να βρουν το θάρρος και το κουράγιο να ψάξουν νέα πράγματα μέσα από τον υπολογιστή τους, καλός ή κακός. Και να βρουν ευκαιρίες που θα εκμεταλλευτούν στο μέλλον, είτε επαγγελματικά, είτε ψυχικά, είτε όπως ο καθένας ορίζει. Και θεωρώ ότι το TEDx είναι σίγουρα μια τέτοια ευκαιρία και θα πρέπει ο κόσμος να το παρακολουθήσει αυτό το Σάββατο. Mm-hmm. Για πάμε να δώσουμε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες. Έτσι μας είπες ενδεικτικά για 1-2 ομιλητές. Πάμε να δούμε και τους υπόλοιπους. Πάμε να δούμε τι ώρα ξεκινάτε και πού συνδέεται κάποιος για να το παρακολουθήσει. Έτσι, ακριβώς. Θα είναι αυτό το Σάββατο, τώρα σε 2 μέρες, λίγες ώρες απομένουν. Στις 5 ώρα το απόγευμα ξεκινάει μέσω του καναλιού μας στο YouTube, το ομώνυμο, TEDx Mobile Square. Και θα είναι ένα 3ωρο περίπου event με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και performances. Πιο συγκεκριμένα, έτσι, να έχουμε κάποια πράγματα. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Αναστάσιο Ράμο, τον γνωστό τραγουδιστή και τραγουδοποιό, ο οποίος όχι μόνο θα μας τραγουδήσει, αλλά θα μας πει και ενδιαφέρουσες ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Στην παρέα μας είναι επίσης και ο σεφ Γιώργος Τσούλης, ο οποίος θα μοιραστεί τη δική του ιστορία και τη σχέση με τον καθρέφτη και πώς ξεκίνησε να μαγειρεύει. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία. Επιφυλάσσει και μια μικρή έκπληξη για το κοινό του TEDx Mobile Square. Θα μας αφιερώσει μια πολύ όμορφη συνταγή. Θα έχουμε ακόμα στην παρέα μας επιστήμονες, όπως είναι η κυρία Ανδρέου, η οποία θα μιλήσει για τις επιστήμες και γενικότερα για το που βαδίζει η γυναίκα μέσα σε μια επιστημονική θέση. Θα έχουμε τη χαρά επίσης να έχουμε μαζί μας την Μέρη Ρετσίνα, η οποία θα είναι και η οικοδέσποινα όλης αυτής της εκδήλωσης, η οποία έτσι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το νόημα των ομιλιών. Και θα έχουμε και πολύ όμορφα performances, έτσι γιατί πάντα η τέχνη βοηθάει στο να να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Θα έχουμε έναν stand-up comedian, ο οποίος μέσα από τον δικό του τρόπο θα μας δώσει το νόημα του καθρέφτη, και ανθρώπους της καλλισθενικής γυμναστικής, οι οποίοι και αυτοί μέσα από αυτόν τον τρόπο θα θελήσουν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε και να αποδεχτούμε τον εαυτό μας. Είστε επίκαιροι πάντως, έτσι, είστε μέσα στα πράγματα, μέσα στις τάσεις πολλές φορές, θα λέγαμε, της μόδας. Οπότε, όλοι καλοδεχούμενοι. Έχουμε πει αρκετές φορές και με τον Γιάννη τον Παπαχρήστο που συζητάμε, που συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα και με άλλα παιδιά από το TEDx Mobile Square, ότι αυτή η διοργάνωση δεν απευθύνεται μόνο σε νέους και σε πολύ πολύ νέους ή φοιτητές. Μπορεί ο καθένας που έχει όρεξη για τη ζωή και θέλει να μάθει πράγματα ή να ανοίξει τους ορίζοντές του, να παρακολουθήσει τέτοιου είδους ομιλίες και performances. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και εμείς πλέον έχουμε ανοίξει πάρα πολύ το κοινό μας. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στους φοιτητές. Συγκεκριμένα και το προηγούμενο διαδικτυακό event που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο ξεπέρασε τις 40.000 προβολές στο YouTube, οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα ευρύ κοινό. Mm-hmm. Και γι' αυτό και όλας φέτος θελήσαμε έτσι να έχουμε πληθώρα θεμάτων, έτσι ώστε ο καθένας να βρει τη δικιά του οπτική στον καθρέφτη και να ταυτιστεί με όποιον από τους ανθρώπους μας χρειάζεται. Έχουμε λάβει πάρα πολύ θετικά σχόλια για το προηγούμενο διαδικτυακό μας event από διάφορους ανθρώπους, από διάφορες ηλικίες, από πολλά μέρη της Ελλάδος. Και αυτό ήταν που μας παρακίνησε να επεκταθούμε και σε ξενόγλωσσες ομιλίες, έτσι ώστε να έχουμε ένα ευρύ φάσμα και να ικανοποιήσουμε τους περισσότερους από το κοινό μας. Και ένα πιο ευρύ κοινό, γιατί σίγουρα θα ενδιαφερθούν για τις ομιλίες αυτές και άλλοι από διάφορα ίσως και μέρη του πλανήτη. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία. 5 ώρα λοιπόν δίνουμε το ραντεβού, συντονιζόμαστε, μπαίνουμε και αναζητούμε το κανάλι σας στο YouTube και παρακολουθούμε όλο το πρόγραμμα, όλες τις ομιλίες και τις παραστάσεις που έχετε ετοιμάσει για εμάς με φετινό σύνθημα Mirrors. Ας κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη και ας βρούμε αυτό που μας ταιριάζει. Έτσι ακριβώς είναι.
Σας περιμένουμε με πολύ αγάπη και αγωνία να παρακολουθήσετε το event και να ακούσουμε τα σχόλιά σας. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα μας τα social media και στα οποία για να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας για αυτή τη βοήθεια για να την πραγματοποίηση του event. Θα πραγματοποιηθούν και διάφορα giveaways, διάφοροι διαγωνισμοί καθ' όλη τη διάρκεια του event, έτσι ώστε να ευχαριστήσουμε και εμείς και τους χορηγούς μας αλλά και το κοινό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Εγώ σας ευχαριστώ, εγώ Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Θα μπω να σας παρακολουθήσω. Καλή συνέχεια. Θα σε περιμένουμε. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Είδατε, όταν έχουν όρεξη τα νέα τα παιδιά, μη φοβόμαστε τίποτα. Μας γεμίζουν έτσι αισιοδοξία και χαμόγελα. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με ένα πολύ ωραίο θέμα. Σήμερα είναι Δεύτερη Πέμπτη, κάθε δύο έτσι εβδομάδες. Τα λέμε με τη συνεργάτητα της εκπομπής μας, την κυρία Ρένα Σύμπα, πολύ γνωστή διαιτολόγο-διατροφολόγο της πόλης μας. Σήμερα μας έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που αφορά άνδρες και γυναίκες, αφορά το σπλαχνικό λίπος και πώς με τη σωστή διατροφή μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι θέμα υγείας, παράλληλα και διατροφής. Οπότε συντονιστείτε σε λίγα λεπτά μαζί σας. Είναι ωραίο να επιστρέφεις στις ρίζες σου. Εκεί που η Ελλάδα συνεχίζει ζωντανή και αυθεντική. Εκεί που η φύση παραμένει αγνή και αμόλυντη. Εκεί που οι αξίες έχουν μείνει αναλύωτες στον χρόνο. Εδώ στο Πογόνι, η παράδοση στα γαλακτοκομικά περνά από γενιά σε γενιά. Αυτό που για κάποιους είναι ένα κομμάτι τυρί, για την οικογένεια Μπάσιος είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της. Φέτα Πογόνι Μπάσιος. Φέτα Πογόνι Μπάσιος. Γεύση γεμάτη χωριό. Ένα γιαούρτι με παράδοση έρχεται στο τραπέζι σας. Νέο παραδοσιακό γιαούρτι Δοδόνη, Πρόβιο και Κατσικίσιο από 100% ελληνικό γάλα με την αυθεντική αγαπημένη γεύση. Απολαύστε το! Πριν λίγα χρόνια, αποφάσισα να κάνω πραγματικότητα το όνειρο μιας ζωής στον τόπο που μεγάλωσα. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου πιστεύουμε πως η μικρή επιχειρηματικότητα είναι η κινητήριο δύναμη της τοπικής οικονομίας και την υποστηρίζουμε με ευελιξία και αμεσότητα. Σήμερα έχω δίπλα μου τη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου, τον καλύτερο συνεργάτη για να πάμε μαζί τη Μυρτάλη στο επόμενο βήμα. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε υπηρώτες. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες σας καλύτερα από όλους. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Είμαστε η τράπεζα που σας ακούει και σας καταλαβαίνει. Είμαστε η τράπεζα του τόπου μας. Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου. Η τράπεζα του τόπου μας. Πόσα είναι τα βασικά χρώματα? Πόσες είναι οι βασικές αποχρεώσεις τους? Πόσες είναι οι τεχνικές αποτύπωσεις τους? Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο χρώμα για κάθε χώρο του σπιτιού? Επειδή ο κόσμος δεν είναι ασπρόμαυρος, πολλά τα ερωτήματα, μία η επιλογή. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Χαράς. Εδώ βρίσκει την απάντησή του κάθε ερώτημα, τη λύση του κάθε πρόβλημα. Η βαφή εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Η τεχνοτροπία αποπνέει φινέτσα. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Χαράς. Δημιουργείς, επισκευάζεις, αναπαλαιώνεις, ανακαινίζεις με τη βοήθεια και την καθοδήγηση έμπειρων τεχνητών. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Χαράς. Γεωργίου Παπανδρέου 71. Τηλέφωνο 26510-21443. Με άνετο πάρκινγκ για πιο εύκολες αγορές. Επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα www.χρωμοεπιλογή.gr. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Χαράς. Η επιλογή είναι δική σου. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τα βήματα. Αρκεί να ακούς το χτύπο της καρδιάς σου. Δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνεις τη σωστή κίνηση. Αρκεί η συνείδησή σου. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Κάνει ένα κύκλο. Όμως για να υπάρχει ζωή, πρέπει να την προστατεύουμε.
Το Zagori Go Green είναι το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό σε φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό, μειώνοντας τη χρήση νέου πλαστικού στις συσκευασίες του. Zagori. Το καλό το έχουμε μέσα μας. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα. Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains, διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains, τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Είμαι σίγουρη ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Προσφέρω στο παιδί μου την καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει, όπως είχαν κάνει και οι δικοί μου γονείς. Γερές βάσεις για το μέλλον του και μια χαρούμενη σχολική ζωή. Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότι Οικονόμου. 45 χρόνια χτίζουμε γερά θεμέλια με γνώσεις και αξίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί πέρα από συνεργάτη καλή είναι και καλή φίλη η κυρία Σύμπα που είναι μαζί μας και θα συζητήσουμε, όπως είπα, ένα πολύ σημαντικό θέμα σήμερα. Επέλεξε να μας μιλήσει για το σπλαχνικό λίπος, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και συνδέεται με αυτό που πάρα πολλές φορές λέμε, τα παχάκια και το βάρος γύρω από την κοιλιά. Είναι πολλοί κόσμος που αποθηκεύει έτσι λίπος, παίρνει κοιλά στην περιοχή της κοιλιάς. Και αυτό ίσως θα πρέπει να τους υποψιάσει κάποια στιγμή, να το ψάξουν και περαιτέρω με εξετάσεις. Ρένα μου, καλησπέρα. Οπότε γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Καλησπέρα και από μένα, Έλενα. Είναι ένα θέμα, το κοιλιακό λίπος, η εναπόθεση λίπους γύρω από την περιφέρεια της κοιλιάς, που θα έλεγα ότι είναι το συχνότερο αίτημα και από γυναίκες και από άντρες. Κυρίως το βλέπουν σαν αισθητικό πρόβλημα, τους απασχολεί, αλλά είμαστε εδώ σήμερα για να δούμε ότι δεν είναι τόσο το αισθητικό πρόβλημα, όσο ως παράγοντας κινδύνου η εναπόθεση λίπους στην κοιλιά για πολλά προβλήματα υγείας. Το σπλαχνικό λίπος, θα έλεγα, σαν ιατρικός όρος, που το αναφέρουμε κυρίως αυτή η περίσσια λίπους γύρω από τα ζωτικά όργανα, κυρίως από το πάγκρεας, το έντερο και το ύπαρ, είναι ένδειξη και ως παράγοντας κινδύνου, μάλλον θα έλεγα καλύτερα, για πολλά προβλήματα υγείας, κυρίως για αυξημένη πίεση, για αυξημένη ολική χοληστερόλη στο αίμα, για αυξημένα τριγλυκερίδια, για πολλά προβλήματα υγείας, τα οποία όταν όλα αυτά συνυπάρχουν σε ένα άτομο, μιλάμε για μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο είναι ως ένα άτομο όταν το έχει το μεταβολικό σύνδρομο είναι ένας παράγοντας κινδύνου και για διαβήτη τύπου 2 να προσβληθούμε, αλλά και για διάφορες άλλες παθήσεις όπως είναι, ας πούμε, η νόσος του Αλτσχάιμερ. Έχει ενοχοποιηθεί δηλαδή η αυξημένη εναπόθεση λίπους στην κοιλιά
για την νόσο του Αλτσχάιμερ, καθώς και για πολλές μορφές καρκίνου, κυρίως για το καρκίνο του εντέρου και για τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες. Άρα, η εναπόθεση λίπους στην κοιλιακή χώρα, το αυξημένο σπλαχνικό λίπος στην περιφέρεια της κοιλιάς γύρω από τα ζωτικά μας όργανα, δεν είναι τόσο πρόβλημα αισθητικό, που το βλέπουμε εμείς κυρίως και το θέτουμε σαν αίτημα, πώς μπορούμε να χάσουμε αυτό το λίπος, αλλά κυρίως να το δούμε πιο σοβαρά, γιατί μας φέρνει σε μια κατάσταση, όταν αυτό σιγά σιγά αυξάνεται, μας δημιουργεί πολλά προβλήματα υγείας. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λες και καμιά φορά κάποια πράγματα τα θεωρούμε αθώα, αλλά καθόλου αθώα δεν είναι. Ίσως μας προετοιμάζουν να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε ή να προσέξουμε για να αποφύγουμε, όπως είπες, διάφορα θέματα. Το Αλτσχάιμερ δεν θα πίστευα ποτέ ότι μπορεί να είναι έτσι το σπλαχνικό λίπος ένας παράγοντας κινδύνου. Για το διαβήτη τύπου 2 θα έλεγα ότι ναι, ενοχοποιείται και τα παραπάνω κιλά και η κακή διατροφή κλπ. Αλλά είναι πράγματα που δεν τα ξέρουμε και θα πρέπει να τα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Υπάρχουν ειδικές εξετάσεις, Ρένα μου, που δείχνουν ότι κάποιος έτσι ανήκει σε αυτές τις ομάδες που θα πρέπει να προσέξει ότι έχει σπλαχνικό λίπος? Φυσικά, όταν δούμε σε μια βιοχημική εξέταση ανεβασμένες τρανσαμινάσεις, αμέσως ο γιατρός μας θα μας θέσει τον κίνδυνο. Φυσικά, για να δούμε το ποσοστό ακριβώς του λίπους, το σπλαχνικό λίπους, υπάρχουν και συγκεκριμένες μετρήσεις που κάνουμε και εμείς οι διατροφολόγοι στα γραφεία μας. Μια μαγνητική απεικόνηση επίσης δείχνει την εναπόθεση του λίπους στην κοιλιακή χώρα και γύρω από τα ζωτικά όργανα. Οπότε, όταν ένας ασθενής και μάλιστα ένα άτομο που μπορεί να μην έχει κανένα από όλα αυτά τα νοσήματα που είπαμε πριν, αλλά απλά να έχει παχυσαρκία μόνο, αυξημένο βάρος, αλλά κυρίως και σύμφωνα το σωματότυπό του να έχει εναπόθεση λίπους στην περιφέρεια της κοιλιάς στην κοιλιακή χώρα, θα πρέπει λίγο να το δούμε και να το εξετάσουμε και λίγο παραπάνω. Πέρα από την απώλεια του βάρους, γιατί μπορεί να μας ενοχλεί το συγκεκριμένο σημείο, η κοιλιά δηλαδή, θα πρέπει να το δούμε και λίγο πιο κλινικά, να δούμε τις τιμές όλες αυτές και το κάθε όργανο να λειτουργεί φυσιολογικά, να μην υπάρχει κάποια παθογένεια και ανάλογα ο γιατρός, ο διατροφολόγος να δώσουν κάποιες οδηγίες στο άτομο για να... Σίγουρα βέβαια, Έλενα, καλό θα είναι πάντα η πρόληψη, να προλαμβάνουμε αυτά τα προβλήματα. Όταν βλέπουμε ότι όντως ξεφεύγουμε από ένα συγκεκριμένο βάρος που είχαμε, που συνηθίζαμε να έχουμε τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε μια αύξηση, εναπόθεση λίπους, κυρίως στην κοιλιά και μιλάμε για αυτό το σπλαχνικό λίπος, θα πρέπει να το βλέπουμε πολύ πιο σοβαρά και να εντοπίζουμε λιγάκι τον κίνδυνο για να μην φτάνουμε σε δεύτερο και τρίτου βαθμού εναπόθεση λίπους σε ζωτικά όργανα που ήδη μετά θέλει και φαρμακευτική αγωγή και συγκεκριμένες οδηγίες που θα δώσουν οι γιατροί, τέλος πάντων. Αλλά δεν θα πρέπει, εγώ σήμερα έτσι συστήνω, δεν θα πρέπει να αφήνουμε το βάρος μας να ξεφεύγει από ένα συγκεκριμένο βάρος που συνηθίζει το σώμα μας να έχει. Και ειδικά όταν παρατηρούμε εναπόθεση λίπους στην κοιλιά, θα πρέπει να μας προβληματίζει πολύ περισσότερο ιατρικά σε σχέση με το αισθητικό κομμάτι σαν πρόβλημα. Επίσης, θέλω να θέσω και να πω ότι η εναπόθεση λίπους στην κοιλιά, αυτό το σπλαχνικό λίπος, είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο επικίνδυνο σε σχέση με την εναπόθεση του λίπους στην περιφέρεια, όσον αφορά τις γυναίκες κυρίως, στην περιφέρεια των γοφών, των μυρών, σε σχέση, γιατί είναι πιο απομακρυσμένο αυτό το λίπος, σε σχέση με το λίπος που εναποτίθεται στα γύρω από τα ζωτικά όργανα. Το ένα είναι, γιατί... ακριβώς, το ένα είναι καθαρά αισθητικό κομμάτι, το άλλο μας παραπέμπει έτσι σε ιατρικό κομμάτι, θέμα υγείας, άρα θα πρέπει να το προσέχουμε πιο πολύ. Ποιες είναι οι κακές συνήθειες οι οποίες πρέπει να κοπούν ή οι συνήθειες που έχουμε στην καθημερινότητά μας και μπορούν να μας οδηγήσουν σε αύξηση του λίπους γύρω από την περιφέρεια της κοιλιάς? Διατροφικές συνήθειες, Έλενα, στο χωρίσουμε λίγο τις διατροφικές
τοπικές συνήθειες, τις κακές που μπορεί να έχουμε. Mm-hmm. Κυρίως θα έλεγα η μεγάλη κατανάλωση της ζάχαρης, γενικότερα της γλυκιάς γεύσης, είτε είναι ζάχαρη-ζάχαρη, είτε είναι σιρόπι καλαμποκιού, είτε είναι μεγάλα επίπεδα φρουκτόζης, ακόμα και από την, από την πιο απλή μορφή ζαχάρων, των φρούτων ας πούμε. Mm-hmm. Όταν ξεφεύγουμε κατά πολύ στην κατανάλωση ζάχαρης, σίγουρα μακροπρόθεσμα θα έχουμε πρόβλημα με το βάρος μας, αλλά κυρίως η εναπόθεση της μεγάλης περιεκτικότητας της κατανάλωσης της τροφών που περιέχουν ζάχαρη θα μας δημιουργήσει μεγάλη εναπόθεση λίπους στην περιφέρεια της κοιλιάς. Οπότε τρόφιμα που περιέχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, όπως είναι... Mm-hmm. Όπως είναι μπισκότα, όπως είναι κάποια συσκευασμένα τρόφιμα του εμπορίου που μπορεί να είναι κρουασάν, που μπορεί να είναι κέικ, που μπορεί να είναι κουλουράκια, που μπορεί να είναι αναψυκτικά, κυρίως τύπου κόλλα, όλα αυτά περιέχουν πολύ μεγάλη ζάχαρη και καλό θα είναι να τα αποφεύγουμε όταν παρατηρούμε λιγάκι το ποσοστό του λίπους στην περιφέρεια της κοιλιάς μας να αυξάνεται. Φυσικά, πέρα από τη ζάχαρη, το αλκοόλ είναι ιδιαίτερα σε παχύσαρκους άντρες που ξεφεύγουν από τις ημερήσεις συστηνόμενες δοσολογίες του αλκοόλ, που κυρίως λέμε ένα ποτηράκι κρασί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν μένουν σε αυτό, ξεφεύγουν από τα 3 ποτηράκια όσον αφορά το αλκοόλ οι άντρες. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν βλέπουμε μακροπρόθεσμα ότι αυξάνεται η κατανάλωση, του αλκοόλ ημερησίως και έχουμε μεγάλη εναπόθεση λίπους στην περίμετρο της και στην περιφέρεια της κοιλιάς. Πέρα από το αλκοόλ, φυσικά πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η φυσική δραστηριότητα mm-hmm. που τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότερο την έχουμε παραμερίσει. Είναι μειωμένη η δραστηριότητα των ανθρώπων και δυστυχώς αυτό συμβάλλει στην παχυσαρκία, στα αυξημένα κιλά, αλλά όμως κυρίως και στην αναπόθεση του λίπους στην κοιλιακή χώρα. Βλέπω μηνύματα... Ρένα μου, με συγχωρείς, βλέπω μηνύματα από φίλους τηλεθεατές, έχω εδώ μπροστά μου, που λένε ότι παρατήρησαν, όπως λες, αύξηση έτσι, του λίπους στην κοιλιά, στην περιοχή της κοιλιάς, τους τελευταίους μήνες, που και δεν τρέφονται πολύ σωστά λόγω καραντίνας, και είναι περιορισμένοι, είναι μέσα στο σπίτι. Άρα αυτό επαληθεύει και τα δύο που μόλις μας είπες. Τι το βλέπω, λέει, και στις εξετάσεις τους φαίνεται. Βλέπω μηνύματα από κόσμο που έρχονται. Επίσης, Έλενα, άλλος ένας παράγοντας που διαβάζουμε στις τελευταίες έρευνες που μπορεί να οδηγήσει στην εναπόθεση του αυξημένου ποσοστού λίπους στην περιοχή της κοιλιάς, είναι λιγάκι και ομοιωμένος ύπνος. Mm-hmm. Ιδιαίτερα όμως σε άντρες παχύσαρκους, οι τελευταίες έρευνες δείχνουν όταν υπάρχει και διαταραχή ύπνου, όπως είναι η άπνοια, δηλαδή διακεκομένη αναπνοή, επανελειμμένη διακεκομένη αναπνοή κατά τις ώρες του ύπνου, τις νυχτερινές ώρες του ύπνου ενός άντρα παχύσαρκου, σίγουρα επιβαρύνει και αυξάνει την εναπόθεση του λίπους στην κοιλιακή χώρα. Οπότε συνιστούμε πραγματικά, ιδιαίτερα σε άντρες παχύσαρκους, γιατί έρευνες το έχουν αποδείξει αυτό, να διορθώνουν λιγάκι και τα προβλήματα του ύπνου που έχουν και που παρατηρούν. Ιδιαίτερα την άπνοια, είναι μια διαταραχή η άπνοια που πραγματικά θα πρέπει σε συνεργασία με τον παθολόγο γιατρό ή κάνοντας και τον έλεγχο, είναι συγκεκριμένη η εξέταση, η ποιότητα του ύπνου, που μπορεί να κάνει ένας ενήλικας άνδρας, ιδιαίτερα όταν έχει πολλά κιλά,
Οπωσδήποτε να προβεί σε μια διατροφή, να αρχίσει να χάνει βάρος, αλλά να διορθωθεί και αυτό το πρόβλημα της άπνοιας, γιατί όντως έχει παρατηρηθεί οι άντρες αυτής της κατηγορίας να έχουν μεγάλη αναπόθεση λίπους, λόγω του ότι δεν έχουν καλή ποιότητα ύπνου. Μάλιστα. Φίλος τηλεθεατής λέει, είναι θέμα ανδρών ή γυναικών το κοιλιακό λίπος. Νομίζω το απαντήσαμε νωρίτερα. Δεν έχει να κάνει, έτσι δεν είναι? Δεν έχει να κάνει και άνδρες και γυναίκες, όμως αν το πάμε έτσι σε ποσοστό, οι έρευνες μας λένε ότι είναι θέμα περισσότερο των ανδρών η εναπόθεση λίπους στην κοιλιακή χώρα, το αυξημένο σπλαχνικό λίπος, διότι από τις μικρές ηλικίες τα αγόρια, από την περίοδο της εφηβείας τους, η εναπόθεση λίπους συνήθως γίνεται στην περιοχή της κοιλιάς. Και γι' αυτό το λόγο, Έλενα, οι περισσότεροι άντρες αργότερα ως ενήλικες κατέχουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά όσον αφορά τα προβλημάτων υγείας όσον αφορά με την καρδιά τους. Τα καρδιακιακά νοσήματα είναι σίγουρα διαπιστωμένο ότι είναι υπόθεση των ανδρών. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται στην αυξημένη ποσότητα λίπους στην κοιλιακή χώρα σε σχέση με τις γυναίκες. Οι γυναίκες κυρίως, ιδιαίτερα και στις μεσογειακές χώρες, η μεγαλύτερη εναπόθεση λίπους στο σώμα τους γίνεται στην περίμετρο των λογοφών, των ηρών, στο κάτω μέρος του σώματος. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω είναι και θέμα σωματότυπου, έτσι? Βέβαια, γι' αυτό και καθορίζουμε λιγάκι και τους σωματότυπους. Δηλαδή, αυτό που θα πρέπει έτσι λίγο, όσοι ανήκουν στο σωματότυπο μήλο, καλά το λέω, θα είναι αυτοί που πρέπει ακριβώς να προσέχουν περισσότερο. Ακριβώς. Σε σχέση με το αχλάδι, που λέμε ότι είναι περισσότερο ο σωματότυπος της μεσογειακής γυναίκας. Mm-hmm. Και σίγουρα αυτός ο τύπος κατανομής λίπους είναι λιγότερο επικίνδυνος. Και μεγαλύτερο κίνδυνο έχει ο σωματότυπος μήλου, μιας και η εναπόθεση είναι γύρω από τα ζωτικά όργανα. Λοιπόν, τώρα οι φίλες τηλεθεάτριες λένε, έρχεται και καλοκαίρι σιγά σιγά, αν έχουμε κάποια tips να τους δώσουμε, γενικότερα πώς μπορεί να φύγει το λίπος από την περιοχή της κοιλιάς. Νομίζω πάντως, Σερένα, είναι από τα πιο δύσκολα σημεία, έτσι δεν είναι? Μπορεί κάποιος να κάνει ισορροπημένη διατροφή για χρόνια και εκεί το λιπάκι να επιμένει και τα επιπλέον κιλά στην περιοχή και να είναι τα τελευταία που θα φύγουν και με πολύ εξειδικευμένα προγράμματα. Βέβαια, εσείς το έχετε προχωρήσει πολύ ειδικοί, οι επιστήμονες. Υπάρχουν έτσι, θα λέγαμε, διατροφές που μας βγάζετε, που μπορούν να μας βοηθήσουν πολύ, αλλά θέλει πολύ δουλίτσα. Οπότε δεν είναι κάτι το εύκολο. Έλενα, όπως λες, η μικρή εναπόθεση λίπους, όταν μιλάμε για μικρό ποσοστό λίπους, όσο μικρότερο είναι, τόσο και πιο δύσκολο το πρόβλημα. Όσο μεγαλύτερη εναπόθεση, σίγουρα η ισορροπημένη διατροφή είναι ένας από τους πυλώνες της υγείας μας, για μικρούς και μεγάλους, για όλο τον πληθυσμό. Εξειδικευμένα προγράμματα διατροφής πλέον μπορούν να βοηθήσουν όλες αυτές τις τιμές που αναφέραμε από τις ιατρικές εξετάσεις των ατόμων να αρχίσουν να πέφτουν, να μειώνονται και να βλέπουν τα άτομα να έχουν καλύτερα επίπεδα υγείας. Όμως δεν είναι μόνο η διατροφή. Διατροφικά θα πω ότι ένα ισορροπημένο πρόγραμμα, το οποίο έχει υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης, αποδεδειγμένα και με έρευνες, mm-hmm, μπορούμε να μειώσουμε το ποσοστό του λίπους στην περιφέρεια, στην κοιλιακή χώρα, γιατί καλή υψηλής βιολογικής πρωτεΐνη, αξίας πρωτεΐνη, θα δώσει τον κορεσμό σε μια γυναίκα ή σε έναν άντρα. Θα έχουμε καλύτερα επίπεδα όσον αφορά το μεταβολισμό της καύσης και καλύτερο κορεσμό. Mm-hmm. Άρα θέλουμε πολύ καλή πρωτεΐνη στην καθημερινότητά μας, σύμφωνα βέβαια και το κάθε άτομο, τις ανάγκες του ατόμου. Συστήνουμε πρωτεΐνη άπαχη, όπως το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, όπως το κουνέλι, τα ψάρια, τα θαλασσινά, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά,
μας δίνουν πολύ καλές, είναι όλα αυτά πολύ καλές πηγές πρωτεΐνης. Από εκεί και πέρα σίγουρα θέλουμε αυξημένες φυτικές ίνες στη διατροφή μας, στην καθημερινότητα. Θα πάρουμε σίγουρα πολύ καλή πηγή φυτικών ινών από τις σαλάτες μας, τα πράσινα λαχανικά, τα ομά λαχανικά, τα βραστά λαχανικά στον ατμό, για να μην... να παίρνουμε και όλα τα θρεπτικά συστατικά όσον αφορά τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία. Και φυσικά και τους ξηρούς καρπούς τους θέλουμε, με μέτρο βέβαια, γιατί παίρνουμε τα καλά λιπαρά. Θέλουμε η διατροφή μας να έχει τα καλά λιπαρά και όχι τα πορεσμένα τρανς λιπαρά ή τα τρανς που περιέρχονται σε όλα αυτά τα συσκευασμένα προϊόντα και είναι η κακή πηγή λίπους. Mm-hmm. Που όταν τα καταναλώνουμε όλα αυτά, σίγουρα η αναπόθεση του λίπους αυξάνεται στην περιοχή της κοιλιάς. Θέλουμε λοιπόν καλά λιπαρά από ξηρούς καρπούς και από ελαιόλαδο, όπως είναι και το αβοκάντο, μια τροφή που έχει καλά ωμέγα λιπαρά οξέα. Και φυσικά θα πρέπει λιγάκι να περιορίσουμε, Έλενα, μπορεί όλα αυτά να είναι υγιεινά, να περιορίσουμε και τη μερίδα στο μεσημεριανό μας γεύμα, γιατί θέλουμε να έχουμε έλλειμμα όσον αφορά την πρόσληψη της ενέργειας. Γιατί τα άτομα ειδικά που θέλουν να χάσουν βάρος, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουν τις μερίδες. Δεν πάβει, δεν λύνεται το πρόβλημα όταν κάνουμε μόνο υγιεινή διατροφή, αλλά δεν προσέχουμε τις ποσότητες. Πρέπει να έχουμε ένα μέτρο στη μερίδα στο μεσημεριανό μας, μια καλή πηγή πρωτεΐνης, έναν καλό υδατάνθρακα, όχι επεξεργασμένους υδατάνθρακες, υδατάνθρακες που να προέρχονται από προϊόντα ολικής αλέσεως, μαύρα ζυμαρικά, ολικής άλεσης, καστανό ρύζι και μεγάλη σαλάτα. Άρα είναι αυτό που λέτε εσείς οι διατροφολόγοι, να τρώμε λίγο πιο στεγνά. Αυτό που μας λες πολλές φορές, όταν θέλουμε να έχουμε απώλεια, να έχουμε θερμιδικό έλλειμμα και να τρώμε λίγο πιο στεγνά. Δηλαδή φυτικές ίνες στις σαλάτες μας και καθαρή πρωτεΐνη. Καθαρή πρωτεΐνη. Εκεί είναι το μυστικό. Ακριβώς. Και την ποιότητα των λιπαρών που προσλαμβάνουμε όσο μπορούμε, Έλενα, για να μπορέσουμε σταδιακά να χάσουμε βάρος και να στοχεύσουμε και πιο ειδικά και πιο εξειδικευμένα στη μείωση του σπλαχνικού λίπους. Βέβαια, θα ήθελα να τονίσω ότι το σπλαχνικό λίπος δεν είναι μόνο υπόθεση των παχύσαρκων ατόμων, είναι και υπόθεση ατόμων που μπορεί να μην έχουν θέμα με το βάρος τους, Έλενα, να έχουν φυσιολογικό βάρος, να έχουν ένα πολύ καλό μεταβολισμό. Αυτό πήγα να πω. Είναι θέμα μεταβολισμού. Μπορεί να είναι πολύ τυχεροί να τρώνε αυτό που λέμε σαβούρες, αλλά να το καίνε. Όμως αυτό να μεταφράζεται σε λίπος γύρω από τα σπλάχνα και από την κοιλιά. Πολύ συχνά βλέπουμε εξετάσεις ατόμων που έχουν ένα φυσιολογικό βάρος, αλλά πραγματικά οι εξετάσεις τους να μας δείχνουν ότι κάνουν πολύ κακή ποιότητα διατροφής, η διατροφή τους δεν είναι ισορροπημένη, οπότε θα πρέπει λιγάκι να διορθώσουμε κάποιους παράγοντες που σχετίζονται με τη διατροφή, αλλά και με την κίνηση. Mm-hmm. Έλενα, θέλουμε ήπια έντασης άσκηση, αερόβια άσκηση, με συνέπεια όμως. Ας κάνουμε το περπάτημα σε καθημερινή βάση, μισή ώρα, το χρόνο που μπορούμε, ή αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Θα μας βοηθήσει κατά πολύ. Είτε έχουμε πολλά κιλά και θέλουμε να μειώσουμε και το βάρος, είτε έχουμε ένα σταθερό βάρος, αλλά πραγματικά οι τιμές όσον αφορά το σπλαχνικό λίπος και γενικότερα τα λιπίδια να είναι πολύ αυξημένο. Σίγουρα η αερόβια άσκηση θα μας βοηθήσει κατά πολύ. Είναι πολύ μεγάλος σύμμαχος αυτή την προσπάθειά μας. Εκεί επίσης, τώρα, Ρένα μου, με συγχωρείς, πόσες φορές την εβδομάδα θεωρείς μαζί με μια ισορροπημένη σωστή διατροφή με όλα αυτά που προαναφέραμε, πόσες φορές την εβδομάδα αερόβια άσκηση και πόση ώρα την ημέρα? Αν δεν μιλήσουμε, Έλενα, για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης, και μιλήσουμε για περπάτημα, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μία ώρα περπάτημα με ένα γρήγορο ρυθμό, είτε είμαστε άντρες είτε είμαστε γυναίκες. Βέβαια πάντα ακολουθώντας και τις οδηγίες που θα μας δώσει ο γιατρός μας, όταν ένα άτομο παχύσαρκο επιτρέπεται να κάνει μία ώρα περπάτημα, γιατί μπορεί το βάρος του να είναι πάρα πολύ αυξημένο. Οπότε ο ορθοπαιδικός γιατρός να μας έχει δώσει οδηγίες ότι απαγορεύεται η μία ώρα συνεχόμενο περπάτημα με μία ήπια ένταση, να μας δώσει οδηγίες για μισή ώρα το πρωί και μισή ώρα το απόγευμα. Ανάλογα
Μιλάμε όμως για το γενικό πληθυσμό, ότι θα πρέπει το περπάτημά μας να είναι οπωσδήποτε μία ώρα κάθε μέρα, για να στοχεύσουμε στη μείωση του σπλαχνικού λίπους. Θα έλεγα πριν, Έλενα, έναν παράγοντα επίσης που τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει με έρευνες, και το συζητάμε πάρα πολύ συχνά, για την αύξηση του σπλαχνικού λίπους, είναι το αυξημένο άγχος και στρες. Διότι εκεί, όταν μάλιστα αυτό είναι και παρατεταμένο για αρκετό χρονικό διάστημα, και όντως ο περισσότερος κόσμος έχει πρόβλημα, όχι μόνο πρόβλημα, πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει σε αυτές τις δύσκολες εποχές που βιώνουμε, το άγχος λοιπόν το παρατεταμένο διαπιστωθεί ότι εκρίνεται μια ορμόνη, πολύ γνωστή κορτιζόλη, σε πολύ αυξημένα επίπεδα. Άρα εκεί λοιπόν, σε έρευνες που έχουν γίνει, βλέπουμε ότι τα άτομα που έχουν ιδιαίτερο άγχος και στρες έχουν υψηλά επίπεδα κορτιζόλης, οπότε αυτό δεν βοηθάει το μεταβολισμό της καύσης. Άρα βλέπουμε, παρατηρούμε μεγάλη εναπόθεση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς. Μάλιστα. Θα πρέπει κάποιοι να παρατηρούμε και αυτές τις μετρήσεις στις εξετάσεις μας. Αυξημένη κορτιζόλη σημαίνει εναπόθεση λίπους, αυξημένο ποσοστό λίπους, παχυσαρκία, και θα πρέπει να τα διορθώσουμε λίγο όλα αυτά. Να μειώσουμε το άγχος με καλές αναπνοές, με κίνηση, με ισορροπημένη διατροφή, σωστό ύπνο, καλή ποιότητα ύπνου και επαρκείς ώρες, τουλάχιστον 7 ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να μπορεί το σώμα να ξεκουράζεται, τα όργανα να λειτουργούν σωστά και να μπορέσει το σώμα μας να βρει αυτή την σωστή λειτουργία σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Μάλιστα. Έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα ότι ό,τι συζητάμε στο ίδιο ουσιαστικά καταλήγει, και αυτό πρέπει να είναι αρχή μας από εδώ και πέρα, να φτιάξουμε τη διατροφή μας, να βγούμε έξω, να κινηθούμε, να περπατήσουμε, να τρέξουμε ό,τι επιθυμεί ο καθένας, ειδικά τώρα έτσι όπως έχει η κατάσταση που είναι κλειστά και τα γυμναστήρια και οι χώροι άθλησης. Τουλάχιστον έξω στην ύπαιθρο θα μπορούμε να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες και μόνοι μας. Φτιάχνουμε τη διατροφή μας και προσπαθούμε να αποφορτιστούμε από το άγχος, όπως λες, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε καλά επίπεδα στην υγεία μας. Και καλή, εντάξει, υπάρχει και κόσμος που τον ενδιαφέρει και η εξωτερική του εικόνα, και καλή εικόνα. Ένα ωραίο σώμα. Ακριβώς. Όλα αυτά μπορούν να φτιάξουν τη διάθεση, ιδιαίτερα η εικόνα του σώματός μας, Έλενα. Φτιάχνει τη διάθεση και τη χαλάει κιόλας. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα της παχυσαρκίας, το πρόβλημα, ας πούμε, του αυξημένου σπλαχνικού λίπους. Είναι θέμα ιατρικό, που όταν κάνουμε την καλή πρόληψη, διορθώνουμε κάποιες λάθος ίσως διατροφικές συνήθειες ή διορθώνουμε λιγάκι τα επίπεδα της κίνησής μας, σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, όλα αυτά μειώνοντας λιγάκι και το άγχος και προσέχοντας, διαχειρίζοντας και βάζοντας όλη αυτή την κατάσταση έτσι σε μια ισορροπία, σίγουρα θα έχουμε καλύτερα επίπεδα υγείας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Αυτό λέω εγώ τα τελευταία χρόνια και όλα τα χρόνια που δουλεύω, αλλά τα τελευταία χρόνια, επειδή βλέπω πολύ άσχημες εξετάσεις, Έλενα, γι' αυτό και θα ήθελα να κινητοποιήσουμε λιγάκι τους τηλεθεατές που μας βλέπουν, όχι μόνο το αισθητικό κομμάτι, είναι και αυτό σίγουρα μεγάλος παράγοντας, γιατί φτιάχνει και χαλάει τη διάθεσή μας, αλλά κυρίως γιατί είναι σημαντικό για να έχουμε καλή υγεία, να είμαστε ιατρικά καλά. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μπορούμε μαζί, ξέρεις, να μιλάμε για ώρες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες από τώρα. Ένα από τα θέματα που μου έχουν ζητήσει φίλοι τηλεθεατές να θίξουμε το τελευταίο διάστημα είναι η κετογονική δίαιτα και το diet. Πάρα πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να την ακολουθήσουν. Οπότε καλό είναι να ενημερωθούμε, να σπάσουμε μύθους και αλήθειες. Βεβαίως. Στο επόμενο θέμα μας να είναι αυτό λοιπόν. Θα συγκροτηθούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ, μου στέλνουν και εμένα πάρα πολλά μηνύματα. Η αγάπη του κόσμου και το ενδιαφέρον για το κομμάτι της διατροφής ήταν και είναι. Έχει πολύ μεγάλο ποσοστό ενδιαφέροντος από μικρούς, από μεγάλους και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, γιατί με αυτή την κατάσταση ο περισσότερος κόσμος έχει πάρει κιλά και πραγματικά, Έλενα, και εγώ προσπαθώ να απαντώ και εσείς
με ό,τι ερωτήματα οι τηλεθεατές θέλουν να θέτουν στο κομμάτι αυτό στην ενότητα της διατροφής. Με πολύ χαρά είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Διετασάν, ευχαριστούμε εσένα προσωπικά, Ρένα μου. Τα λέμε σε 2 εβδομάδες από τώρα. Κάθε δεύτερη Πέμπτη και εγώ συναντιόμαστε τηλεοπτικά. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα. Φίλες, φίλοι, κάπως έτσι κλείνουμε πολύ όμορφα την εκπομπή μας και τη σημερινή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που και για αύριο σας έχουμε ετοιμάσει, έτσι, θέλω να πιστεύω, μια ωραία, μια γεμάτη εκπομπή. Δεν ξεχνάτε, επειδή φεύγει ο μήνας, λιγοστεύουν οι μέρες, στην σελίδα μας στο Facebook, στην ώρα της Ηπείρου, μπορείτε να μπαίνετε και να συμμετέχετε στο διαγωνισμό που τρέχει για 2 βιβλία, 2 αντίτυπα του νέου βιβλίου της Έγκλης Κρίκη, «Τα τακούνια της Εύας». Είναι εξαιρετικό, κάθε βράδυ με αφήνει άϊπνη, πρέπει να σας πω. Έχω φτάσει στη μέση και λίγο παραπάνω, είναι ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, που αφορά άνδρες και γυναίκες, έτσι, και νομίζω ότι αξίζει να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας και να το διαβάσετε. Εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα, έτσι κληρώσαμε ένα πρώτο βιβλίο μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου και τα άλλα 2 θα δοθούν μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Οπότε όσοι επιθυμείτε, όσες και όσοι θέλετε να έχετε ένα τόσο ωραίο βιβλίο στην προσωπική σας βιβλιοθήκη, μπορείτε έτσι να το διεκδικήσετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Αναζητήστε το διαγωνισμό και βρείτε τον. Εδώ σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 3, θα είμαστε και πάλι εδώ, μεσημέρι Παρασκευής. Τα φιλιά μου σε όλες και όλους. Γεια σας.